Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα να έχετε, να έχουμε, να είναι όμορφοι, να είναι καλοκαιρινοί, να είναι ήσυχοι και κυρίως διαυγείς στο μυαλό, γιατί πλησιάζουν οι εκλογές και θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πάρα πολλά πράγματα από αυτά που γίνονται τις τελευταίες ημέρες για να πάρουμε τις αποφάσεις μας, γιατί η κάλπη είναι άδεια και όλα από την αρχή. Έτσι δεν είναι? Όλα από την αρχή. Θα τα πούμε, θα τα δούμε στη συνέχεια. Πάμε για να ξεκινήσουμε να δούμε τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Δίκτυο TV.gr είναι η ιστοσελίδα μας. Εδώ παρακολουθείτε τη ροή του προγράμματος του Δίκτυο Τηλεόραση, επικαιρότητα και άλλα θέματα. Στο Facebook μας βρίσκεται 2 ώρες μαζί το προφίλ της εκπομπής, Δίκτυο TV το προφίλ του σταθμού. Στο Instagram, παπάκι Μαρία Νάβαλη. Αν θέλετε να μας στείλετε mail, στο maria.navali@hotmail.com. 2-3-21-051-500 είναι το τηλεφωνικό μας νούμερο. Εδώ μπορείτε να μας καλείτε προκειμένου να μας ενημερώσετε για τα θέματα τα οποία σας απασχολούν, σας ενδιαφέρουν, θέλετε να τα δείξουμε, να τα αναδείξουμε, τέλος πάντων να δείτε, να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να βρούμε ίσως και λύσεις σε ό,τι σας απασχολεί. Και πάμε να δούμε θέματα της πανελλήνιας επικαιρότητος. Θα πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα-πρώτα, θα δούμε κιόλας, επειδή γίνεται πάρα πολύ συζήτηση και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος τόρος, είναι και προεκλογική περίοδος, για την παρέμβαση του τουρκικού προξενείου στην περιοχή της Ροδόπης και της Ξάνθης υπέρ συγκεκριμένων υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ήταν οι εκλεκτοί, όπως λένε τα δημοσιεύματα και οι πληροφορίες και οι καταγγελίες της αντιπολίτευσης, της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο, για τη συγκεκριμένη περιοχή και τους συγκεκριμένους υποψηφίους. Η κυκλοφορία ένα μήνυμα που εστάλει, που φέρεται να έχει σταλεί, αυτό είναι, προς τους ψηφοφόρους, Έλληνες ψηφοφόρους της μουσουλμανικής κοινότητας, Ξάνθη και Ροδόπη, υπέρ κάποιων υποψηφίων. Το συγκεκριμένο μήνυμα λέει «Ο Τούρκος ψηφίζει Τούρκο», όπως καταλαβαίνετε. Φέρεται να έχει πάει παντού. Τώρα, αυτό που διαβάζουμε είναι ότι δόθηκε γραμμή από το τουρκικό προξενείο για τους συγκεκριμένους υποψηφίους, μουσουλμάνους βεβαίως, οι οποίοι προφανώς, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, ήταν οι εκλεκτοί τους, έπρεπε να εκλεγούν και μάλιστα έτυχαν, όπως διαβάζουμε, πολύ μεγάλης προβολής, τόσο από τα τοπικά μέσα, αλλά κυρίως από τα τουρκικά μέσα, τα οποία έχουν απήχηση στους μουσουλμάνους των περιοχών αυτών. Κάτι που θεωρείται ότι δεν είναι διόλου τυχαίο, βέβαια, γιατί η κόντρα είναι σφοδρή για το συγκεκριμένο θέμα, με καταγγελίες από τη Νέα Δημοκρατία και άλλα κόμματα για τους υποψήφιους του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας προχώρησε τώρα σε μια άλλη είδους κίνηση, πήγε στον υπηρεσιακό πρωθυπουργό για το θέμα της Ροδόπης, λέγοντας ότι στοχοποιείται και εκβιάζεται μουσουλμανική μειονότητα. Και τονίζοντας ο κύριος Τσίπρας, στις δηλώσεις του, ότι οι πρακτικές της Νέας Δημοκρατίας έχουν κάνει ήδη την Άγκυρα να τρίβει τα χέρια της, κατά τη δικιά του πάντοτε άποψη. Σήμερα το πρωί πήγε ο κύριος Τσίπρας στον υπηρεσιακό πρωθυπουργό, μάλιστα αλλάζοντας το πρόγραμμά του, γιατί να πάει στην Κρήτη, όπου εκεί θα κάνει μία... Πώς το διάβασα κάπου να δείτε, αλλά πασόκλη η περιοδία, θα γυρίσει, θα καθίσει αρκετό και θα γυρίσει όλη την Κρήτη, γιατί δεν πήγε καθόλου καλά, βέβαια εντάξει, ήταν καθολική η συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ, η ιστορική ήττα, τη χαρακτήρισε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας και η ιστορική νίκη της Νέας Δημοκρατίας, οπότε προσπαθούν να αλλάξουν τα πράγματα. Πήγε στον κύριο Σαρμά λοιπόν, τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό, για να εκφράσει την εντονότατη ενόχλησή του για όλα όσα λαμβάνουν χώρα, για όλα όσα συμβαίνουν, για όλα όσα ακούγονται τον τελευταίο καιρό σχετικά με τη σταυροδοσία στη Ροδόπη και το ρόλο που έπαιξε το τουρκικό προξενείο κτλ. Λοιπόν, αυτά με τον κύριο Τσίπρα. Έτσι κι αλλιώς είπαμε, είμαστε σε προεκλογική περίοδο και τα πράγματα είναι λίγο οξυμένα, νομίζω, τουλάχιστον ό,τι αφορά τους ενδιαφερόμενους, δηλαδή τους πολιτικούς αρχηγούς, τους υποψηφίους, γιατί είναι τα πράγματα
αυτή την ώρα, λίγο πριν τις εκλογές, σε ένταση, όπως και να το κάνουμε. Συνεχίζουν και τις περιοδίες τους παράλληλα και, μια που είμαστε στο εκλογικό κομμάτι, Ελληνική Λύση, Πλεύση και κυρίως Ελευθερίας και κυρίως Νίκη είναι πρωτοσέλιδα γιατί οι επικεφαλής τους, δηλαδή ο κύριος Βελόπουλος, η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Νατσιός, κόμματος Νίκη, επέλεξαν να κάνουν αλλαγές στα ψηφοδέλτια. Όταν λέμε να κάνουν αλλαγές, τι εννοούμε? Ήθιστε και δεν υποχρεούνται, δεν υποχρεωμένοι, να βάζουν στη λίστα, γιατί με λίστα θα γίνουν οι εκλογές στις 25 Ιουνίου, τους βουλευτές, με τους υποψήφιους βουλευτές, που δεν θα βάλουμε σταυρό αυτή τη φορά, γιατί επαναλαμβάνουν με λίστα, με τη σειρά, το πώς ήρθαν στις εκλογές, σε ποια θέση ήρθαν. Δηλαδή, θα βάλουν πρώτο αυτόν που πήρε τους περισσότερους σταυρούς και στη συνέχεια από κάτω δεύτερον αυτόν που πήρε τους αμέσως λιγότερες κτλ. Όμως, σε κάποιες περιπτώσεις ο κύριος Βελόπουλος, ελάχιστες, η κυρία Κωνσταντοπούλου όμως και κυρίως το κόμμα Νίκη, έκαναν πολλές τέτοιες αλλαγές, προκαλώντας εντονότατες αντιδράσεις στα στελέχη τους. Διαβάσαμε λοιπόν ότι υπάρχουν ήδη καταγγελίες και αποχωρήσεις, τόσο στην Πλεύση Ελευθερίας, ελάχιστες όμως καταγγελίες στη Νίκη, στο κόμμα Νίκη. Το κόμμα Νίκη μας ενδιαφέρει μας περισσότερο, γιατί αλλάζει και η λίστα των σερών. Δηλαδή, ο κύριος Βαρώσης, που ήταν πρώτος, πήρε τις περισσότερες ψήφους στις ΣΕΡΕΣ, πάει δεύτερος και επικεφαλής, δηλαδή αν εκλέξει έδρα το κόμμα στις ΣΕΡΕΣ, θα βγει ένας βουλευτής, θα βγει αυτός που είναι πρώτος και είναι ένας Χαλκιδικιώτης, όχι ΣΕΡΕΟΥ δηλαδή. Ήταν στη Χαλκιδική υποψήφιος. Και τώρα ο κύριος Νατσιός, πώς λέγεται, Νατσιός, τον φέρνει επικεφαλής του ψηφοδελτίου των ΣΕΡΟΝ, το Χαλκιδικιώτη. Που δεν ξέρω βεβαίως ο κύριος αυτός, δεν θυμάμαι, δεν είμαι πρόχειρη, θα το μάθουμε το όνομά του έτσι κι αλλιώς, τι ξέρει από ΣΕΡΕΣ, τι δεν ξέρει από ΣΕΡΕΣ, και δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται και δεν έχουμε καμιά αντίδραση από τον κύριο Βαρώση τουλάχιστον, από άλλα μέλη του κόμματος. Γιατί γίνεται αυτό, για ποιο λόγο γίνεται αυτό, τι το επιβάλλει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Στη Χαλκιδική βάζει επικεφαλής κάποιον που ήρθε τέταρτος, πέμπτος στη Θεσσαλονίκη, στη Β' Θεσσαλονίκη νομίζω, και πολλά άλλα. Στη Λάρισα, καλά. Η Λαρισαία που ήταν πρώτη, έγινε εκεί, μίλησε την επόμενη μέρα, βγήκε εκεί, είπε τι πράγματα είναι αυτά. Εγώ ήρθα πρώτη, έτρεξα, έκανα έργο, ο κόσμος με τίμησε. Γιατί γίνεται όλο αυτό? Με ποιες διαδικασίες τέλος πάντων? Μιλάμε τώρα για δημοκρατικά κόμματα. Λέμε ότι είναι όλα τα κόμματα δημοκρατικά. Γιατί, με ποιες διαδικασίες γίνεται αυτό και για ποιους λόγους? Γιατί πρέπει να εκλεγούν κάποιοι οι οποίοι είναι αυτοί που εμείς επιλέγουμε και όχι ο κόσμος? Και πού είναι η δημοκρατία σε όλο αυτό? Δημοκρατία δεν σημαίνει ότι εγώ ως πολίτης επιλέγω αυτόν που θέλω να με εκπροσωπήσει στο κοινοβούλιο. Και το κόμμα επιλέγω, αλλά επιλέγω και τον εκπρόσωπό μου, τον αντιπρόσωπό μου. Αυτόν που θεωρώ ότι είναι καλύτερος για να το πράξει. Εκτός αν δεν συμφωνώ με το πολιτικό σύστημα. Τώρα θα μου πείτε, το νομικό πλαίσιο τους αφήνει αυτή τη δυνατότητα. Ναι, αλλά ήθιστε. Ήθιστε να μπαίνουμε τη σειρά. Και ήθιστε γιατί? Τιμώντας τον κόσμο που ψήφισε με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω, ποιος το είχε κάνει, ρε παιδιά? Η Χρυσή Αυγή δεν το είχε κάνει αυτό? Η Χρυσή Αυγή που είχε τοπικά, ναι, εδώ τοπικά, ήταν ο κύριος Σιώης πρώτος, έγινε με λίστα και μετά ήρθε εδώ ο κύριος που ήταν ο γαμπρός του, ο κύριος Ματθεόπουλος, που ήταν και γαμπρός του τέτοιου, του επικεφαλής. Ναι, ναι, και έγινε ειδικό συνεργάτης. Και πολλά άλλα βεβαίως που γίνονται αυτό το διάστημα και δεν ξέρω πώς τα αντιλαμβάνονται οι πολίτες, τι ενημέρωση υπάρχει κτλ. Τέλος πάντων. Ο κύριος του Χαλκιδική λέγεται Ζώης τι? Ζαρταλούδης. Α, μπράβο. Ο κύριος Ζαρταλούδης. Να ξέρετε, όσοι τέλος πάντων θέλετε ή ψηφίσατε ή θέλετε να ξαναψηφίσετε, ότι δεν θα, όσοι ψηφίσατε ας πούμε τον κύριο Βαρώση, δεν θα είναι ο κύριος Βαρώση αν εκλεγεί η Βουλή, αν μπει η Νίκη στη Βουλή και αν εκλεγεί, αν πάρει έδρα στις ΣΕΡΙΣ, δεν θα είναι ο κύριος Βαρώσης τον οποίο είχατε σταυρώσει. Όχι, ένας Χαλκιδικιώτης θα έρθει.
Αχ, πέθανε και ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Τέλος εποχής για την Ιταλία. Μιας εποχής, τέλος πάντων, που σημαδεύτηκε από το Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Βίος και πολιτεία λέγεται αυτό. Βίος και πολιτεία. Σημάδεψε τη χώρα, τέλος πάντων. Αδυναμία είχε στις γυναίκες, αδυναμία είχε στα αυτοκίνητα, επιχειρηματίας. Ήταν πετυχημένος. Πολιτικός, εντάξει. Καλό παράδεισο να έχει. Μεγαλούτσικος ήταν, έτσι. 86. Πόσο? 86. Εντάξει, με τα χρόνια του άνθρωπος, καλό παράδεισο να έχει. Αυτά. Πέθανε και ο Μπερλουσκόνη. Και σήμερα ολοκληρώθηκαν οι πανελλαδικές, τουλάχιστον τα 4 μαθήματα, τα βασικά, αν το λέω καλά κιόλας. Θα δούμε πώς έκλεισε η σημερινή ημέρα για τα παιδιά των γενικών λυκείων, για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Θα ξεκινήσουμε από το μάθημα της φυσικής. Ο κύριος Μπάμπης Σελίδης είναι ιδιοκτήτης του φροντιστηρίου Κορυφή, στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μας αναλύσει τα θέματα. Καλησπέρα, κύριε Σελίδη. Καλησπέρα, κύριε Ανάβαλη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Για πείτε μας. Λοιπόν, για την φυσική έχουμε να πούμε ότι... Ας πούμε ότι μπορούμε να πούμε ότι ήταν δύο ταχυτήτων τα θέματα. Υπήρχε το πρώτο και το δεύτερο, το οποίο ήταν αρκετά καλά, βατά, εύκολα αντιμετωπίζονταν από ένα μαθητή ο οποίος φυσικά είχε διαβάσει. Έτσι. Καλά, νομίζω είναι ξεπακόμενο. Πάμε στις πανελλαδικές έχοντας διαβάσει. Ναι, εντάξει. Θέλω να πω, με ένα μέτριο διάβασμα και τα λοιπά θα υπήρχε δυσκολία. Ναι. Έτσι, αυτό. Τώρα στο τρίτο και στο τέταρτο υπήρχε μια αυξητική δυσκολία. Έτσι που εντοπιζόταν και στο περιεχόμενο, έτσι, και στον όγκο. Είχε αρκετό όγκο να γράψει. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω. Ωραία, τώρα σας ακούω κι εγώ. Επειδή σας έχασα για λίγο, είχε αρκετό όγκο για να γράψω τα παιδιά. Για να γράψω, ειδικά στο τέταρτο θέμα. Προϋπόθεται και έτσι να θυμούνται καλά πράγματα από την πρώτη ηλικίου. Είχε τέτοια πραγματάκια. Ναι. Γενικά ήταν διαβαθμισμένα με σωστό τρόπο για να ξεκινήσουμε. Όχι, νομίζω ότι η διαβάθμιση δεν ήταν τόσο καλή. Δηλαδή πήγαμε από σχετικά εύκολο πρώτο δεύτερο θέμα σε λίγο πιο ζώρικο τρίτο τέταρτο. Ναι. Οι υποψήφοι πώς βγήκαν, πώς επέστρεψαν? Κοιτάξτε, ήταν ένα αρκετά μεγάλο όγκο παιδιών. Έτσι, υπήρξαν πράγματι καλές καλά αποτελέσματα. Υπήρξαν παιδιά που τα έλυσαν όλα ως προς τα αποτελέσματα. Θα περιμένουμε. Δεν είναι λίγο νωρίς να πούμε έτσι, κάτι για τη μέση τιμή, ας πούμε, ότι αν τα χαρακτηρίσουμε δυσκολότερα σε σχέση με πέρυσι ή ευκολότερα ή οτιδήποτε. Ας περιμένουμε λίγο να καθίσει η σκόνη και μετά θα έχουμε πιο καθαρή εικόνα. Μάλιστα. Γενικά φέτος στις πανελλαδικές δεν ακούσαμε, πλην της βιολογίας νομίζω, ότι ήταν πολύ δύσκολα τα θέματα κτλ. Στη φυσική λίγο τσίμπησε η κατάσταση, όπως αν καταλαβαίνω καλά. Ναι. Λίγο τσίμπησε. Εντάξει. Δεν είναι εκείνο το τραγικό που ακούμε άλλες φορονιές που ήταν πολύ δύσκολα και πάρα πολύ κτλ. Όχι. Νομίζω είναι μια συνολικά καλή χρονιά. Ως προς τα θέματα και έτσι τις διατυπώσεις πλην της βιολογίας, έτσι δεν ήταν πουθενά άλλο να εκφράζεται και από τους συναδέλφους και τα λοιπά κάτι έτσι στραβό. Στο πραγματικό κακό. Που μερικές φορές μας λέτε ότι είναι πολύ δύσκολα πανεπιστημιακού επίπεδου και τα λοιπά. Ναι, όχι, τέτοια πράγματα. Όχι. Ωραία, εντάξει, αυτό είναι και αυτό που πρέπει να γίνεται. Ναι, για να μπορέσουμε να φιλτράρουμε σωστά τα παιδιά χωρίς να έχουμε πανικό και τα λοιπά, έτσι. Και να είναι στις δυνατότητες των μαθητών της τρίτης λυκείου, βεβαίως. Μην ξεφεύγουμε. Ναι, φυσικά. Ναι, στις δυνατότητες να φιλτράρουμε τα παιδιά να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Αυτό είναι ο σκοπός, θα τον εξετάσω. Οπότε ολοκληρώθηκε και η διαδικασία. Πάμε σε βαθμολογίες. Πιστεύουμε προς τέλη Ιουνίου, 25, 23, 27, εκεί πέρα και μετά θα αρχίσουν τα μηχανογραφικά. Βέβαια, ενδιάμεσα είναι τα ειδικά μαθήματα, αλλά τα βασικά μαθήματα έχουν τελειώσει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζελίδη. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά, κύριε Ναβαλή. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά ήταν στη θετική κατεύθυνση φυσική. Πάμε να δούμε τι έγινε στη θεωρητική. Ιστορία σήμερα, τα παιδιά της θεωρητικής υποψήφοι. Ο κύριος Χρήστος Μπίκος, φιλόλογος από το Φροντιστήριο Κορυφή. Καλησπέρα σας, κύριε Μπίκο. Καλησπέρα σας, κύριε Ναβαλή. Για πείτε μας για την ιστορία, πώς ήταν τα θέματα.
Κοιτάξτε, αυτό που μπορούμε να πούμε σαν ένα γενικό σχόλιο είναι πως οι διατυπώσεις ήταν αρκετά σαφείς και ακριβείς, mm-hmm. κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τέτοιου είδους εξετάσεις. Επίσης μπορούμε να πούμε πως η εξέταση κάλυψε το σύνολο σχεδόν της ύλης. Κάθε κεφάλαιο περιλαμβανόταν στην βασική εξέταση, mm-hmm. και επίσης μπορούμε να πούμε πως η δομή των θεμάτων δεν είχε κάποια έκπληξη, κάτι διαφορετικό, ήταν η αναμενόμενη όπως κάθε χρονιά. Άρα σε πρώτο επίπεδο τα θέματα ήταν έτσι όπως έπρεπε να είναι από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ήταν θέματα, εμένα προσωπικά τώρα, να σας πω την αλήθεια, μου άρεσαν. Mm-hmm. Δεν υπήρχαν ασάφειες, όπως προείπα. Στο πρώτο σκέλος, στην ομάδα πρώτη, οι μαθητές, οι καλά διαβασμένοι και προετοιμασμένοι μαθητές, δεν πρέπει να αντιμετώπισαν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Στη συνέχεια, στην δεύτερη ομάδα, όπου εκεί είναι πιο σύνθετη η εξέταση, ανεβαίνει και το επίπεδο δυσκολίας, δίνονται ιστορικά παραθέματα στους μαθητές, χρειάζεται περισσότερη κρίση από την πλευρά τους, χρειάζεται μια συνθετική ικανότητα για να απαντήσουν, την οποία πρέπει να έχουν αναπτύξει μέσα στην χρονιά και κάθε προετοιμασία τους. Και είδαμε ωραίες ερωτήσεις. Είδαμε μία συνδυαστική από δύο κεφάλαια, πολύ όμως διακριτά μεταξύ τους τα δύο μέρη, οπότε δεν θα έπρεπε να δυσκολεύσει και να προβληματίσει πάρα πολύ τους μαθητές. Και επίσης η δεύτερη τέτοιου τύπου άσκηση ήταν από το Ποντιακό, που η αλήθεια είναι πως είναι ένα παραμελημένο κεφάλαιο, έχουμε χρόνια να το δούμε. Ναι. Εγώ δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια να έχει πέσει στη μορφή πηγής, οπότε ήταν ωραίο το ότι μπήκε και αυτό τελικά. Ωραία, δηλαδή αυτός που είχε διαβάσει καλά, έγραφε πάρα πολύ καλά. Κοιτάξτε, υπάρχουν λεπτομέρειες που θα κάνουν δύσκολο το 100 για τους μαθητές, για τους περισσότερους μαθητές, αλλά οι σωστά προετοιμασμένοι μπορούν να γράψουν αρκετά καλά. Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Ναι, και είπαμε, ναι. Είναι διαγωνισμός, δεν είναι ότι πιάνω μία βάση για να περάσω το μάθημα. Διαγωνίζονται ακριβώς μεταξύ τους οι υποψήφοι για το ποιος θα πιάσει τα περισσότερα συνολικά μόρια. Ακριβώς, και πρέπει να φανεί κιόλας και ποιος είναι πιο καλά προετοιμασμένος. Πρέπει ο καθένας ανάλογα με την προσπάθειά του και τις ικανότητές του να φανεί το αποτέλεσμα. Ναι, αυτό είναι το σημαντικό, ότι πρέπει να υπάρχει και διαβάθμιση πάντοτε, δεν μπορούν να είναι ισοπεδωμένα όλα, γιατί υπάρχουν μαθητές που έχουν διαβάσει πολύ καλύτερα ή και θα πάει ικανότητα όπως μας είπατε. Δεν πρέπει να το παραμελούμε και αυτό. Κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές αποδόσεις, να το πω έτσι, ικανότητες και αποδόσεις. Οπότε τα θέματα όπως μας τα περιγράφετε ήταν σε αυτή την κατεύθυνση, να δώσουν αυτή τη δυνατότητα στους μαθητές, στους υποψηφίους. Ναι, εμένα μου φαίνονται σωστά θέματα, οπότε δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Πολύ ωραία. Αυτό είναι καλό και επαναλαμβάνω αυτό που έλεγα προηγουμένως τον κύριο Ζελίδη, ότι φέτος ακούμε καλά πράγματα, ότι ήταν τα θέματα μέσα στα σωστά όρια, που δεν είχε κάποιες τρελές δυσκολίες, ασάφειες κυρίως που δυσκολεύουν τα παιδιά, και είναι και άδικο όταν υπάρχουν τέτοια θέματα νομίζω. Φαίνεται πως η Επιτροπή προσπαθεί. Προσπαθεί να δώσει σωστά θέματα. Προφανώς πάντοτε μπορεί να υπάρξουν μικροαστοχίες. Καταλαβαίνουμε πως είναι ανθρώπινο. Βέβαια, εκεί παίζονται και οι καριέρες, μελλοντικές καριέρες των παιδιών. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Ναι. Πράγμα που βλέπουμε πως φέτος σε μεγάλη κλίμακα τηρήθηκε. Νομίζω πως έχουμε καλά θέματα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι στη δική μας, τουλάχιστον στο δικό μας τομέα. Τώρα για τους υπόλοιπους δεν είμαι ο αρμόδιος για να το πω. Ναι, για τη δικιά σας κατεύθυνση, ναι, ναι, φυσικά. Ναι, ακριβώς. Βαθμολογίες περιμένουν τα παιδιά τώρα προς τέλη Ιουνίου, έτσι. Κοιτάξτε, για τους μαθητές που διαγωνίζονται μόνο στα γενικής παιδείας μαθήματα, έχουμε προς το τέλη Ιουνίου, 28 με 29 Ιουνίου. Mm-hmm. Στα ειδικά μαθήματα, 5 με 6 Ιουλίου πιστεύω θα έχει τελειώσει και εκεί η βαθμολόγησή τους. Άρα αρχές προς μέσα Ιουλίου θα πρέπει να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους. Ναι. Εδώ βέβαια μπορούμε να φυστήσουμε την προσοχή, να πούμε πως χρειάζεται ψυχραιμία και να συμπληρωθεί ένα σωστό μηχανογραφικό με το σωστό τρόπο. Γιατί παίζει και αυτό πολύ μεγάλο ρόλο. Να έχει το μυστικά του και το μηχανογραφικό.
Ναι, εννοείται. Έχει, θέλει προσοχή και ας πάρουν και βοήθεια. Είστε κι εσείς οι καθηγητές τους στη διάθεσή τους για των παιδιών, για οποιασδήποτε απορίες, ώστε να πάρουν τις πιο σωστές αποφάσεις. Αυτό είναι το σημαντικό. Και δεν τελειώνει ο ρόλος μας μόνο στην εξέταση. Το θέμα είναι να είμαστε και καλοί σύμβουλοι για τους μαθητές μας και να προσπαθήσουμε να αντιληφθούμε τι θέλουν και οι ίδιοι. Σωστό. Τι θέλει η ψυχούλα τους. Ναι, ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πίκο. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Και πάμε στην τεχνολογική κατεύθυνση, ΑΟΦ σήμερα, οικονομικά δηλαδή. Η κυρία Ελίζα Ναστού, ή Ναστού τώρα. Ναι. Ναστού, ωραία. Ναστού. Καλησπέρα σας. Γεια σας, καλησπέρα. Φροντιστήριο Κορυφή, δώστε μας λοιπόν την ανάλυση στα σημερινά θέματα. Ναι, σήμερα τα θέματα της δικιάς μας κατεύθυνσης, οικονομίας και πληροφορικής, ήταν αρκετά πιο δύσκολα από τα περσινά και από τα μετά-COVID θέματα, να το πω κάπως έτσι. Η ύλη είναι αυξημένη σε σχέση με άλλες χρονιές. Δεν καλύφθηκε όλη, μπορώ να πω. Ωστόσο, οι ασκήσεις ήταν απαιτητικές. Απαιτούσαν βαθιά κατανόηση της ύλης και όχι απλά παπαγαλία, να το πω έτσι, ή μόνο να ξέρεις κάποιους τύπους. Έπρεπε βέβαια τα παιδιά να γνωρίζουν και καλά αριθμητικές πράξεις. Είχε αρκετές. Ναι. Τους πήρε δηλαδή αρκετό χρόνο. Συνήθως μας έρχονταν μαθητές και από τις 11 και άλλες χρονιές και τώρα πήγε 12 και για να έρθουν. Εξάντλησαν το τρίωρο πολλοί μαθητές. Ήθελαν το χρόνο τους και για τους υπολογισμούς, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ναι, γιατί η αλήθεια είναι, όλοι ξέρουμε, έχουμε συνηθίσει με τις αριθμομηχανές, αλλά στις πανελλήνιες είμαστε με το χέρι και όλες οι πράξεις γίνονται πατροπαράδοτα. Ναι. Η θεωρία ήταν βατή, σωστό λάθος, μέσα φήνια διατυπωμένα και όλα αυτά. Το θέμα της θεωρίας της ανάπτυξης αρκετά αναμενόμενο, γιατί ήταν από ένα καινούριο κεφάλαιο που δεν έχει εξεταστεί τόσα χρόνια, οπότε καταλαβαίνετε. Οι καλοί μαθητές και οι προετοιμασμένοι γράψαν, δεν μπορώ να πω ότι δεν γράψανε. Ωραία. Και στις ασκήσεις δηλαδή συνέχεια, εκτός από θεωρία. Ναι, ναι, πήραν το χρόνο τους, μπορεί να προβληματίστηκαν αρχικά, να χρειάστηκαν κάποια διαγράμματα όπως τους έχουμε πει, γιατί είχε πολλές καπύλες, ξέρουν τα παιδιά που μας ακούνε, αλλά τελικά τα κατάφεραν. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Εντάξει, υπήρχε και διαβάθμιση. Να σας πω την αλήθεια, μέχρι το τρίτο θέμα ναι. Στο τέταρτο το πρόβλημα που υπήρχε και δεν το κάνουν κάθε χρόνο και ήταν κρίμα που το έκανα φέτος, είναι ότι αν δεν έλυνες στο ΔΕΛΤΑ 1 δεν μπορούσες να συνεχίσεις και να πάρεις να λύσεις τα υπόλοιπα ερωτήματα. Μα, μάλιστα. Οπότε αυτό δεν ήταν καλό. Και επίσης το ΔΕΛΤΑ 1 έπιανε 12 από 25 μόρια στο τελευταίο θέμα. Ήταν, καταλαβαίνετε, δεν τα έσπασαν λίγο να τα... Ναι, 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 υπάρχει μια δυνατότητα να πάρουν μόρια από κάπου αλλού. Ενώ άλλες χρονιές το προσέχουν και είναι ανεξάρτητα τα ερωτήματα μεταξύ τους. Τώρα, όποιος δεν μπόρεσε να βρει τη συναρτήση στο ΔΕΛΤΑ 1, αναγκαστικά έκανε τη μεθοδολογία όπως συμβουλεύουμε. Λες ότι θέλω να κάνω αυτό, να κάνω το άλλο. Θα έκανα αυτό αν είχα τους αριθμούς για να πάρει μόρια. Αλλά δεν μπορούσε να τα πάρει όλα τα υπόλοιπα, δυστυχώς. Μάλιστα. Εντάξει. Τέλος πάντων, συμβαίνουν και αυτά. Ήταν μπροστά ωστόσο, πάντα. Ναι. Έγινε μια καλή προσπάθεια από τους μαθητές. Ένα σωστό μηχανογραφικό, όπως λέγατε και πριν, οπωσδήποτε. Και θα δούμε τον Αύγουστο. Και χαμόγελα. Αυτό. Γιατί τελειώσαμε και ένα ωραίο καλοκαίρι ξεκινά. Αυτό ακριβώς. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ναστού. Να είστε καλά και εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Ένα καλό καλοκαίρι ξεκινά για τους υποψηφίους τουλάχιστον που ολοκλήρωσαν. Τι, ναι, το ξέρω, ναι. Για τους υποψηφίους που ολοκλήρωσαν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Μένουν τώρα, από εδώ και πέρα συνεχίζουν όσοι υποψήφοι έχουν επιλέξει να προσπαθήσουν για σχολές που απαιτούν εξέταση και σε ειδικά μαθήματα. Λίγο έμεινε ακόμα. Ο όγκος, νομίζω, μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων ολοκλήρωσε σήμερα. Χαμόγελα χρειάζονται. Οι πανελλαδικές είναι σημαντικό κομμάτι. Είναι μια καμπή στη ζωή, αλλά δεν είναι αυτό που τελικά, τέλος πάντων, καθορίζει αποκλειστικά τη ζωή. Ευκαιρίες υπάρχουν πάντοτε και δεύτερες ευκαιρίες υπάρχουν πάντοτε. Ό,τι γίνεται, γίνεται για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Ελπίζω να πήγαν όλα τα παιδιά καλά και περιμένουμε και και οι οικογένειες τώρα πλέον περιμένουν, οι υποψήφοι και οι οικογένειές τους, τις βαθμολογίες προς το τέλος του μήνα. Θα τα πούμε και τότε, να δούμε τι γίνεται, γιατί μετά ξεκινάνε τα μηχανογραφικά, άλλη διαδικασία εκείνη. Είναι λίγο τα πράγματα μπερδεμένα. Έχουμε ρεπορτάζ, το οποίο θα δούμε αργότερα, μόλις θα ετοιμαστεί, από το τι είπαν οι ίδιοι υποψήφοι σήμερα στην κάμερα του δίκτυο τηλεόρασης. Στο συγκεκριμένο σημείο εμείς θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Αστυνομικό δελτίο τώρα. Το ρεπορτάζ έχει ο Δημήτρης Οκότας, συνάδελφος. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαρία, και καλή εβδομάδα. Επίσης. Είχαμε τις τελευταίες δύο ημέρες συλλήψεις από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών. Συνολικά 5 άτομα συνελήφθησαν σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις για μεταφορά μη νόμιμων αλλοδαπών στη χώρα μας, με σκοπό την διευκόλυνση της μη νόμιμης προώθησής τους στο εσωτερικό της χώρας, βέβαια έναντι χρηματικής αμοιβής. Αυτοί λοιπόν οι διακινητές συνελήφθησαν στην πρώτη περίπτωση προχθές 10 του μήνα το απόγευμα σε περιοχή των Σερών με την συνδρομή αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος της Ηράκλειας και της ομάδας Δίας από το αστυνομικό τμήμα των Σερών. Συνελήφθη ένας αλλοδαπός άνδρας, καθώς διαπιστώθηκε να οδηγεί όχημα από το οποίο λίγα λεπτά νωρίτερα αποβίβασε 31 αλλοδαπούς, εκ των οποίων οι 7 ήταν ανήλικοι. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη περίπτωση, χθες το απόγευμα, πάλι στις Σέρες, 2 αλλοδαποί άντρες, καθώς εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς, καθώς έλεγχο του οχήματος που έκαναν οι αστυνομικοί, επέβαιναν ως οδηγός και συνοδηγός, διαπιστώθηκε ότι είχαν επιβιβάσει 5 αλλοδαπούς, συνελήφθησαν οι διακινητές, και στην τρίτη περίπτωση, εχθές το βράδυ, σε περιοχή των Σερών, 2 αλλοδαποί άντρες εντοπίστηκαν, καθώς σε έλεγχο που διαπιστώθηκε προσπάθησαν να επιβιβάσουν, είχαν μάλλον μαζί τους στο όχημα 5 αλλοδαπούς με σκοπό τη μη νόμιμη μεταφορά τους στο εσωτερικό της χώρας. Κατασχέθηκαν, όπως ήταν λογικό, τα οχήματα, 4 κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή τους, ενώ οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σερών. Και το Σάββατο το πρωί είχαμε άλλη μια περίπτωση, η οποία αφορούσε την περιοχή της Θεσσαλονίκης, ωστόσο οι αλλοδαποί κινούνταν στην επαρχιακή οδό, στην εθνική οδό Σερών Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς, προσπάθησαν να διαφύγουν οι διακινητές, ωστόσο εντοπίστηκαν λίγη ώρα μετά και συνελήφθησαν, Μαρία. Τρεις αλλοδαποί υπήρχαν στο αυτοκίνητο μέσα των διακινητών. Μάλιστα. Απανωτά περιστατικά. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για την ενημέρωση. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι, στο στάδιο των Σερών, στο πλαίσιο των Πανελλήνων Αγώνων Στίβου που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκε και η Σεραία Ολυμπιονίκης, η Νικόλ Κυριακοπούλου, η οποία μίλησε στην κάμερα του δίκτυου και την Βαΐα Βαΐδου. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Η Νικόλ Κυριακοπούλου, η 8η Ολυμπιονίκη στο έλμα επικοντό, η οποία έχει συμμετάσχει 4 φορές σε Ολυμπιακούς αγώνες, όλοι γνωρίζουμε πως είναι Σεραία και πιο συγκεκριμένα έχει καταγωγή από το τοπικό διαμέρισμα του Εμμανουήλ Παπά. Η σπουδαία αυτή αθλήτρια βρέθηκε στην πόλη μας στο πλαίσιο των Πανελληνίων Αγώνων Στίβου και μίλησε στο δίκτυο τηλεόραση. Ανέφερε δε πως είναι η πρώτη φορά που αγωνίζεται στον τόπο της και δηλώνει ενθουσιασμένη από το ταρτάν και τις εγκαταστάσεις του σταδίου. Είναι πολύ ωραίο, εγώ δεν έχει τύχει να ξαναγωνιστώ εδώ, έχω περάσει, έχω έρθει από εδώ και ήταν μια ευκαιρία, είπα, γίνεται και στα μέρη μου, είναι και ευκαιρία να έρθω. Εύχομαι και ελπίζω να έρθει ο κόσμος να μας χειροκροτήσει, γιατί μας βοηθάει εμάς τους αθλητές αυτό πάρα πολύ. Και είναι μια ωραία ευκαιρία να δούμε και εμείς σε τι κατάσταση βρισκόμαστε αθλητική, αγωνιστική, να δούμε τα λάθη μας, αν έχουμε να τα διορθώσουμε κτλ. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Εσείς είστε έτοιμοι, νιώθετε έτοιμοι για τους αγώνες? Εγώ νιώθω έτοιμη να δούμε τώρα οι συνθήκες, γιατί λίγο μας τα έχετε χαλάσει εδώ. Έχει λίγο αέρα, θα βρέξει, βλέπω λίγο. Σήμερα μπορεί και να είναι τυχαίροι. Σήμερα ίσως να είστε τυχαίροι. Ναι, αύριο όμως. Αύριο, θα δούμε. Εγώ είμαι αύριο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Και εύχομαι να μου πάει καλά το στάδιο. Δεν έχω αγωνιστεί εδώ. Και άμα μου πάει καλά, θα σας ξαναέρθω, μα είναι γουρλίδικο. Το δημοτικό στάδιο των Σερών και οι αλλαγές που έχουν γίνει σε αυτό το καθιστούν εξαιρετικό και πολύ καλύτερο, όπως μας αποκάλυψε, από πολλά γήπεδα στην Αθήνα ή γενικότερα της μεγάλου πόλης. Το δε ταρτάν και η ποιότητά του βοήθησε πολύ τους αθλητές να κάνουν ατομικά ρεκόρ και κάτω από βροχή ή με αντίθετο άνεμο. Στην Αθήνα, μακάρι να είχαμε ένα τέτοιο στάδιο, δεν το έχουμε, θέλω να σας πω, και ειδικά με ένα τέτοιο ταρτάν που είναι εξαιρετικό. Έχω ακούσει ότι είναι πάρα πολύ γρήγορο και φαίνεται ότι είναι πολύ γρήγορο. Εγώ τουλάχιστον που έχω πάει στο εξωτερικό και έχω δει πάρα πολλά. Ναι, είναι πιστοποιημένο. Είναι από τα ελάχιστα, για να μην πω τα μοναδικά. Είναι μοναδικό. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Νομίζω ότι είναι και το μοναδικό. Οπότε είναι μια ωραία ευκαιρία για να κάνουμε ατομικά ρεκόρ, σιζομπένς κτλ. Τι να πω, εύχομαι να πάμε καλά. Οι συνθήκες μόνο να μην μας τα χαλάσουν. Αυτά, και θα σας ξανάρθω. Ήρθατε οικογενειακό. Ήρθαμε οικογενειακό. Θέλω να παίρνω τη μικρή μου μαζί, γιατί
θέλω μέσα από μένα να βλέπει κάποια πράγματα. Δηλαδή, κάποιος αγώνας, αν δεν πάει καλά, θα με ρωτήσει αν στεναχωρήθηκα. Θα της πω φυσικά ότι στεναχωρήθηκα. Αλλά παρόλα αυτά, βλέπουμε τα λάθη μας, το εξηγώ αυτό πώς γίνεται, γιατί εγώ δεν είχα την ευκαιρία να μου το εξηγήσει κάποιος. Δεν ήταν κάποιος μες στο χώρο από τους γονείς μου. Ο παππούς μου ήταν παλιός ποδοσφαιριστής και μου έλεγε, ας πούμε, σαν συμβουλή, ότι μέσα στον αθλητισμό θα δεις 10 λίπες και μια χαρά, που αυτό θα σου σβήσει όλες τις υπόλοιπες λίπες. Και πράγματι έτσι ήταν. Και εγώ μέσα από αυτό θέλω η μικρή να είναι μαζί μου για να βλέπει πώς είναι στην πραγματικότητα και να το ζει λίγο μαζί μου. Η Νικόλ Κυριακοπούλου, η 8η Ολυμπιονίκη, είναι άξια θαυμασμού. Είναι μια αθλήτρια την οποία είδαν από κοντά οι αθλητές του επικοντό των συλλόγων στις Σέρες, αλλά και παιδιά τα οποία την έχουν δει να αγωνίζεται μόνο από την τηλεόραση. Το παράδειγμά της, ο χαρακτήρας της και η προσωπικότητά της είναι όντως άξια θαυμασμού. Τα μικρά παιδιά, βλέποντας τις Σέρες αθλητές τέτοιου βεληνικούς, σίγουρα μόνο καλά έχουν να θυμούνται και να κερδίζουν. Εγώ θα χαρώ να έρθουν όποια παιδιά θέλουν να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, μιας που είμαι εδώ και θα κάτσω να δω και το επικοντό, γιατί έχω και έναν συναθλητή μου και κάποιον αθλητή από την ομάδα μου. Εύχομαι να πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Καλή επιτυχία. Ξέρω ότι υπάρχουν δύο σύλλογοι, αν δεν κάνω λάθος. Εύχομαι και στους δύο καλή επιτυχία. Να πάνε καλά. Έχετε κάνει, από ό,τι βλέπω, φοβερή δουλειά. Έχουν κάνει Σέρες για το στάδιο. Σας εύχομαι να κάνετε και ένα κλειστό, πολύ ωραίο, μεγάλο. Να σας ερχόμαστε προετοιμασία και να έρχονται και ξένοι αθλητές για προετοιμασία. Γιατί όχι. Δεν υπάρχουν πιο ωραία μέρη από ότι στην Ελλάδα, πουθενά που έχω γυρίσει εγώ τουλάχιστον όλο τον κόσμο. Εύχομαι να γίνονται τέτοιες προσπάθειες και πιστεύω ότι αν υπάρχει θέληση, μπορείτε. Αυτά από την Νικόλ Κυριακοπούλου. Και μέσα στο Σαββατοκύριακο, συγκεκριμένα το Σάββατο, κυρίες και κύριοι, υπήρχαν αρκετές εκδηλώσεις με το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο το πρωί όμως πραγματοποιήθηκε η μερίδα βράβευση θελοντών, αιμοδοτών και συλλόγων από το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Έγινε αυτή η πολύ όμορφη εκδήλωση, αυτή η πολύ όμορφη διοργάνωση. Είχε αρκετό κόσμο και εμείς θα πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Οι διαφορές μας δεν έχουν σημασία. Όλοι είμαστε άνθρωποι με ίδια αξία. Εγώ, εσύ, αυτοί θα γίνουμε εμείς. Το κάστρο της αγάπης ας χτίσουμε μαζί. Μ' αρέσει το κρυφό και το κυνηγητό. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, το Γενικό Νοσοκομείο των Σέρων και πιο συγκεκριμένα το τμήμα αιμοδοσίας, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, διοργάνωσαν μια όμορφη εκδήλωση αφιερωμένη στους εθελοντές αιμοδότες που κατανοούν πόσο σημαντικό είναι να προσφέρουν αίμα και να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή. Σκοπός της εκδήλωσης να τιμηθούν οι άνθρωποι που προσφέρουν αίμα πολλά χρόνια τώρα, αλλά και να ευαισθητοποιηθούν πολλοί ακόμη ώστε να ξεκινήσουν να αιμοδοτούν. Υπέροχη μέρα, αφιερωμένη σε όλους τους εθελοντές αιμοδότες, αυτούς που χαρίζουν το αίμα τους, που βοηθούν συνανθρώπους. Η εκδήλωση γίνεται με σκοπό και να τους τιμήσουμε, αλλά και να ευαισθητοποιήσουμε όλο τον υπόλοιπο κόσμο και να τους αποδείξουμε ότι δίνοντας αίμα δεν παθαίνουμε κάτι, ίσα ίσα βοηθούμε συνανθρώπους μας, γνωστούς, φίλους, μικρά παιδιά που πάσχουν από ανίατες ασθένειες. Ένα μήνυμα που πρέπει να το διαδώσουμε και πρέπει να τραβήξουμε κοντά μας, να έλξουμε κοντά μας όλους τους νέους ανθρώπους. Νομίζω ότι δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, γιατί πάντα υπάρχει πρόφαση, μακριά είναι το νοσοκομείο, δεν προλαβαίνω. Γι' αυτό προλαβαίνουμε εμείς και πηγαίνουμε στα χωριά, απάκρις άκρη σε όλο τον νομό, για να μπορέσουμε να έχουμε επάρκεια αίματος στο νοσοκομείο μας. Πόσα άτομα θα βραβεύσετε σήμερα? Είναι 30 σύλλογοι, 38 σύλλογοι εθελοντών αιμοδοτών, οι μεγαλύτεροι, και πάρα πολλούς αιμοδότες. Υπάρχουν αιμοδότες οι οποίοι έχουν δώσει 50-60 φορές αίμα. Νομίζω ότι ηθικά έχουμε χρέος να πούμε ένα ευχαριστώ απέναντί τους. Τώρα γίνεται θεσμός αυτή η εκδήλωση, κάθε χρόνο να βραβεύονται? Θα το προσπαθήσουμε. Το θέλαμε πιο μπροστά να γίνει, μεσολάβησε ο COVID, τα γεγονότα που περάσαμε σαν χώρα, αλλά νομίζω ότι αν το προσπαθήσουμε θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε. Στις Σέρες για τη γιορτή αυτή της αιμοδοσίας και της βραβεύσης των εθελοντών βρέθηκε και ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, Παναγιώτης Κατσίβελας, ο οποίος ανέφερε πως υπάρχουν
πολλά αισιόδοξα μηνύματα, καθώς το 2022 υπήρχε ρεκόρ εθελοντών αιμοδοτών, με το μέσο όρο ηλικίας τους να πέφτει κάτω από τα 35 έτη. Το νοσοκομείο των Σερών, η αιμοδοσία του νοσοκομείου κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Θέλω να ξέρετε ότι από το συνολικό αίμα που συγκεντρώνει, που συγκέντρωσε το 2022, που ξεπερνούσε τις 6.500 μονάδες, προσέξτε, η συμμετοχή του εθελοντικού αίματος ξεπερνούσε το 75%. Όταν ο μέσος όρος της Ελλάδος είναι 65,25, κατά συνέπεια η περιοχή των Σερών έχει μια εξαιρετική επίδοση. Αυτούς τους ανθρώπους ήρθαμε σήμερα εδώ να τιμήσουμε και βεβαίως είναι συνολική η προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε. Αυτό που θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά αισιόδοξα μηνύματα από τη μέχρι τώρα προσπάθεια όλων των ανθρώπων που λειτουργούν μέσα στην αιμοδοσία, βεβαίως και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία τα θεωρούμε στο σύνολό τους βασικούς συνεργάτες σε αυτή την προσπάθεια. Το 2022 είχαμε ρεκόρ εθελοντικού αίματος της τελευταίας πενταετίας και το πολύ σημαντικό είναι ότι μετά τη μεγάλη κρίση που περάσαμε την περίοδο της πανδημίας έχει ανανεωθεί κατά πολύ ο κόσμος, η κοινωνία των εθελοντών αιμοδοτών, με αποτέλεσμα ο μέσος όρος των εθελοντών αιμοδοτών, η ηλικία τους να έχει πέσει κάτω από τα 35 χρόνια, ενώ πριν την πανδημία ήταν πάνω από 45 χρόνια. Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε πως αν αυξήσουμε λίγο τα ποσοστά στη χώρα μας, θα μπορούμε να καλύπτουμε μόνοι μας τις ανάγκες σε αίμα. Η χώρα μας χρειάζεται 550.000 μονάδες αίματος και έχουμε γύρω στους 250.000 ενεργούς εθελοντές αιμοδότες. Αν καταφέρουμε και τους αυξήσουμε λίγο ακόμα και τους πείσουμε να δώσουν 2 φορές αίμα το χρόνο, ενώ οι άντρες μπορούν να δώσουν μέχρι και 4, οι γυναίκες μέχρι και 3, πόσο εύκολα θα μπορέσουμε να λύσουμε ένα χρόνια δυσεπιλήτο πρόβλημα. Άρα έχει μπει στη συνείδηση του Έλληνα η αιμοδοσία. Θα σας πω, να κάνετε, θέλει συνεχή δουλειά και θέλει συνεχώς να γίνονται προσπάθειες. Αυτό το οποίο οφείλουμε αυτές τις μέρες που έρχεται στο προσκήνιο ο εθελοντής αιμοδότης, να του πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, και ο εθελοντής αιμοδότης είναι ένας κοινωνικός άνθρωπος, το οποίο πρέπει εμείς να τον καταστήσουμε και πρότυπο προς μίμηση. Υπάρχουν πάρα πολλά ενθαρρυντικά σημεία, απλώς οι Έλληνες πρέπει να γίνουμε πιο μεθοδικοί, πιο τακτικοί, πιο προγραμματισμένοι. Ήδη υπάρχει σε πιλωτική εφαρμογή μια και εφαρμογή του κινητού, από το οποίο μπορούν όλα τα νέα παιδιά που ουσιαστικά είναι εργαλείο ζωής τους να μπορούν να βλέπουν πού γίνονται αιμοδοσίες, να ενημερώνονται ποιοι μπορούν να δώσουν αίμα και πάνω απ' όλα μέσα από το κινητό να κλείσουν και το ραντεβού τους. Και το βεβαίως το πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο υπάρχει, που μερικώς είχε ανασταλεί κατά την περίοδο της πανδημίας, είναι η εκπαίδευση στα σχολεία που τώρα έχει ξαναρχίσει. Τα συγχαρητήριά του στο τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου έδωσαν τόσο ο διπεάρχης Δημήτρης Τσαλικάκης, όσο και ο διοικητής του νοσοκομείου Νικόλαος Φαρμάκης. Και το επέλεξα συνειδητά, γιατί στο νοσοκομείο της πόλης μας γίνεται καταπληκτική δουλειά από την αιμοδοσία. Και δεν είναι μόνο, ξέρετε, οι εθελοντές και αιμοδότες που τους ευχαριστούμε και τους τιμούμε και σήμερα θα τιμηθούν, αλλά είναι και οι άνθρωποι της αιμοδοσίας, οι άνθρωποι που δουλεύουν στο συγκεκριμένο τμήμα, που είναι το Γενικεύσιο, οι οποίοι με τις δράσεις τους, το μεράκι τους και το όραμά τους έχουν προσελκύσει ομάδες, κοινωνικές ομάδες, ανθρώπους που τους έχουν κινητοποιήσει, έτσι ώστε να ασχοληθούν και να ασκήσουν πάνω από την αιμοδοσία. Ξέρετε, έχει πολύ δουλειά. Δεν είναι μόνο η στιγμή που μας παίρνει το αίμα, είναι όλη η διαδικασία. Η μέρα αυτή είναι μια ευκαιρία για να ευχαριστήσουμε και να τιμήσουμε τους εθελοντές αιμοδότες, δηλαδή όλους εσάς. Αλλά και να ενεργοποιήσουμε τον ευρύτερο πληθυσμό σχετικά με την αναγκαιότητα της εθελοντικής προσφοράς αίματος. Η προσφορά αίματος είναι μια πράξη αλληλεγγύης.
Το μήνυμα αυτό δημιουργήθηκε για να τονίσει το σημαντικό ρόλο της εθνικής προσφοράς αίματος στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης, αναγνωρίζοντας τις παράγοντας μια συλλογική έκφραση αλληλεγγύης και συμμετοχής, αξίες ζωής απαραίτητες να αντιδραχούν σε σπουδαίες πράξεις κοινής κοινωνικής ευθύνης και ανθρωπιάς. Το πρωί του Σαββάτου βραβεύθηκαν 38 μεγάλοι σύλλογοι αλλά και πολλοί αιμοδότες, ανάμεσά τους εργαζόμενοι της Περιφερειακής Ενότητας αλλά και των Δήμων του Νομού που χρόνια τώρα δίνουν αίμα και έχουν μεγάλες τράπεζες. Πάρα πολύ σημαντική ημέρα, ημέρα εθελοντισμού, ημέρα επιβράβευσης του εθελοντισμού. Η Περιφερειακή Ενότητα Σερών ήταν και είναι κοντά. Είναι η συνδιοργανώτρια, κύριος διοργανωτής. Στηρίζουμε την προσπάθεια αυτή που γίνεται στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, το γνωρίζετε, είναι εξαιρετική. Θέλω να συγχαρώ όλους αυτούς τους εθελοντές και φυσικά και τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, οι οποίοι ποτέ δεν σταμάτησαν να προσφέρουν, γιατί στην ουσία είναι προσφορά ζωής. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Το 2022, το προηγούμενο έτος, ήταν ένα εξαιρετικό έτος. Είχαμε μεγάλη αύξηση όσον αφορά την προσφορά. Είμαστε κοντά, πολύ κοντά στο στόχο, όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, και κυρίως το γεγονός που με χαροποιεί είναι ότι νέοι άνθρωποι, πολλοί νέοι άνθρωποι, έρχονται και με μεγάλη χαρά, χωρίς κανένα αντίκρισμα, προσφέρουν. Και πραγματικά καταλαβαίνουν τη σημασία. Αυτό έχει μεγάλη προοπτική, έχει μέλλον. Εγώ πίστευα και πιστεύω στους νέους ανθρώπους και εκεί είναι η λύση. Και θα δείτε ότι του χρόνου, δηλαδή φέτος, θα καταφέρουμε να φτάσουμε στο στόχο μας. Είναι σήμερα η μέρα αφιερωμένη στους εθελοντές. Και οι εθελοντές νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα, το πιο υπέροχο πράγμα, το οποίο εμείς όλοι σαν κοινωνία μπορούμε να εκπέμψουμε. Ο εθελοντισμός, ειδικά και στο κομμάτι της αιμοδοσίας, είναι κάτι στο οποίο ρίξαμε με βάρος από την αρχή. Από το 2019 ο Δήμος Σερών δημιούργησε τη Δημοτική Τράπεζα Αίματος. 14 αιμοδοσίες έχουν γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή. Την άλλη εβδομάδα κάνουμε ακόμη μία αιμοδοσία. Και δίπλα σε αυτή την προσπάθεια στέκονται πάντοτε οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και πραγματικά προσφέρουν. Προσφέρουν σε μια περίοδο που το χρειαζόμασταν ακόμη πιο πολύ, το κομμάτι της αιμοδοσίας του αίματος, αλλά προσφέρουν και γενικά. Στον Δήμο έχουμε αναπτύξει ένα δίκτυο εθελοντισμού 25 τομέων. Το κάναμε παρουσίαση πριν από 15 μέρες. Σε αυτούς τους τομείς υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον των συμπολιτών μας. Μπορούν να επικοινωνούν με το Δήμο και στην ιστοσελίδα που έχουμε αναρτήσει για να δηλώνουν συμμετοχή σε αυτά τα προγράμματα εθελοντισμού. Σήμερα λοιπόν βραβεύουμε αυτούς τους εθελοντές τους, που συμμετέχουν σε αυτή την προσφορά στην κοινωνία μας, και είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Αυτοί οι άνθρωποι εκπέμπουν ένα μήνυμα ελπίδας, αλληλεγγύης, ένα μήνυμα το οποίο το χρειαζόμαστε ως κοινωνία στις δύσκολες συνθήκες που είμαστε. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη που είναι στις 14 Ιουνίου, διοργανώνεται σήμερα αυτή η μερίδα, οι βραβεύσεις που θα γίνουν σε συλλόγους και σε εθελοντές αιμοδότες. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ εκπροσωπώντας το Δήμο μας. Ένα Δήμο ο οποίος έχει παράδοση με το μεγαλύτερο σύλλογο που υπάρχει στην περιοχή και είναι της Τερπνής. Θα βραβευτεί κιόλας σήμερα. Και εύχομαι αυτές οι εκδηλώσεις και οι βραβεύσεις να κάνουν ακόμα περισσότερο στους εθελοντές, αιμοδότες, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό που μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς, τις προηγούμενες μέρες είχαμε ένα πάρα πολύ δυσάρεστο, άσχημο περιστατικό στην περιοχή της Λίμνης Κερκίνης, όπου βρέθηκαν νεκρά τρία ελάφια. Θα μας δώσει λεπτομέρειες ο συντονιστής του παρατήματος Λίμνης Κερκίνης, ο κύριος Θόδωρος Ναζηρίδης. Καλησπέρα σας, κύριε Ναζηρίδη. Καλησπέρα. Για πείτε μας λίγο τι συνέβη, πού βρήκατε τα ζώα, τι κάζετε, τι έχει γίνει. Τα ζώα βρέθηκαν στο ακριτοχώρι κοντά στην άσφαλτο, ναι, από τον φύλακα του παραδείγματος Κερκίνης στο ΦΠΚΑ. Βρέθηκε ένα ζώο, ειδοποιήθηκε από τα σαρκείο και η αστυνομία που ήρθαν επί τόπο, και από τα ίχνη και τα αίματα που υπήρχαν εκεί βγήκε το συμπέρασμα ότι ήταν άλλα δύο ζώα τα οποία όποιοι ήταν οι βράστες, τα πήραν, τα σκύψαν δηλαδή και τα πήραν. Ναι. Δηλαδή είχαμε συνολικά τρία ζώα
νεκρά. Ήταν και νεαρά ζώα, ενήλικα, από τι ζώα ήταν, κελάφια. Το ένα νομίζω ήταν νεαρό και τα άλλα ήταν ενήλικα, αν θυμάμαι καλά. Μάλιστα. Τι κάζι το έχει γίνει, παράνομο κυνήγι, αποσφαίρεση τα νεκρά. Αυτά είναι εκτρεφόμενα ζώα, ήταν σε μια περίφραξη στο Ακριτοχώρι. Φαίνεται ότι κάποιος άνοιξε την περίφραξη, έκοψε τα σύρματα και βγήκαν έξω για κάποιο διάστημα και περιπλανιώντας την περιοχή, από ό,τι είπε η διοκτήτρια το βράδυ έμπαιναν πάλι μέσα. Και πιθανόν να έγινε αυτό για αυτόν τον λόγο, για να μπορέσουν να τα σκοτώσουν, να τα πάρουν όχι μέσα στον ιδιωτικό χώρο, αλλά έξω, που θεώρησαν ότι θα ήταν πιο εύκολο για αυτούς. Από νεκρά από σφαίρες ήτανε, από όπλο. Ναι, είχαν χτυπηθεί, υπήρχαν αίματα τριγύρω και σχετικά ίχνη. Τι να πω, Θεέ μου, τι να πω, τι τους έφτιαξαν τα ζωάκια, δεν μπορώ να καταλάβω, τέτοια ομορφιά, τι να πω. Δυστυχώς ο καθένας μας ενεργεί με βάση άλλα κριτήρια. Δεν μου λέτε τώρα... Έχει επιληφθεί το δασαρχείο, οπότε θα δούμε την εξέλιξη, πώς θα γίνει. Ψάχνουν για τους υπευθύνους. Ναι, προφανώς. Ελπίζω να βρεθούν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά, αν είναι δυνατόν τώρα. Τι να πω. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ναζηρίδη. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Πώς σκέφτονται, δεν μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτονται. Πραγματικά, δηλαδή, γιατί να θέλεις να σκοτώσεις αυτά τα όμορφα τα ζώα, οποιοδήποτε ζώο, οποιοδήποτε ζωντανό. Μύγα έχουμε στο σπίτι και τη βγάζουμε έξω από το παράθυρο, δεν τη σκοτώνουμε, δεν είναι δυνατόν. Όχι όλες, Θανάση. Λέμε ρε Θανάση τώρα, λέμε αγόρι μου. Είναι δυνατόν, γιατί για ποιο λόγο δηλαδή να κάνεις κάτι τέτοιο. Τι να πω, τι ένστικτα είναι αυτά, τι απαιδεία είναι αυτή. Απαιδεία, εντελώς. Θα προχωρήσουμε εμείς. Έχουμε κάποια τηλεφωνική επικοινωνία ή να πάω στον Γκάλοπ. Ωραία. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε ξανά να επικοινωνήσουμε τον κύριο Νατσιό, τον πρόεδρο του κόμματος Νίκη. Όπως σας είπα και στην αρχή, πλέον έχει γίνει σχεδόν σάλος, πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτό που γίνεται τόσο στην πλέψη ελευθερίας, νομίζω σε κανένα δύο περιπτώσεις και στην ελληνική λύση, αλλά κυρίως στο κόμμα Νίκη, με την αλλαγή των υποψηφίων κατά το δοκούν, όπως θέλουν οι επικεφαλείς, οι πρόεδροι των κομμάτων αυτών, οι επικεφαλείς, δεν ξέρω, άλλος έχει συντονιστεί, άλλος έχει γραμματέα, άλλος έχει πρόεδρο. Μιλάμε για αλλαγές στις λίστες, με λίστα γίνεται τώρα, θα γίνει η διαδικασία στις 25 Ιουνίου, ήθιστε, και αυτό νομίζω ότι γίνεται γιατί αυτό επιβάλλει η δημοκρατία, να μπαίνουν κατά σειρά εκλογές, τις πρώτες εκλογές, δηλαδή κατά το πώς ψήφισε ο κόσμος τους υποψήφιους βουλευτές. Αυτός που πήρε πρώτος συμβαίνει αυτός που πήρε τις περισσότερες ψήφους και ακολουθούν οι υπόλοιποι προς τα κάτω με την σειρά με βάση τον αριθμό των ψήφων που ο καθένας πήρε. Όμως, στο κόμμα Νίκη, όπως και στην πλέψη ελευθερίας, σε πολλές περιπτώσεις δεν γίνεται αυτό, αλλά μετακινήθηκαν υποψήφοι από πάνω προς τα κάτω θέσεις, άλλαξαν περιφέρειες και μας αφορά κυρίως για το κόμμα Νίκη, γιατί ο πρώτος σε ψήφους, ο κύριος Βαρώσης, ο πρώτος υποψήφιος βουλευτής ενώ, που μπαίνει δεύτερος στη λίστα και πρώτος βάσει απόφασης τώρα, δεν ξέρω ποιου, μπαίνει ένας άλλος υποψήφιος από τη Χαλκιδική, ούτε καν Σεραίος. Να σας πω ότι προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε, μάλλον επικοινωνήσαμε με τα Κόπων και Βασάνων, τον βρήκαμε λίγο νωρίτερα, με τον κύριο Βαρώση, τον ψάχνουμε όλο το Σαββατοκύριακο από τότε που έγινε γνωστό αυτό, για να μας πει την άποψή του, τι σημαίνει. Δεν θέλησε να κάνει παρέμβαση, δεν θέλησε να κάνει κανένα σχόλιο ο κύριος Βαρώσης. Πολύ ευχαρίστω αν μας ακούει να τον ακούσουμε. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Νατσιό. Εγώ μίλησα νωρίτερα. Μου είπε προσπαθήστε και αν είμαι ελεύθερος θα βγω να μιλήσω κτλ. Μέχρι να καταστεί κάτι τέτοιο δυνατό, που δεν νομίζω ότι θα είναι,
τελικά, δεν νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα, αλλά μακάρι να την έχουμε. Θα πάμε να δούμε τον γκάλοπ που κάνουμε σήμερα το πρωί για το πώς βλέπουν οι Σεραίοι όλα αυτά που γίνονται σε αυτά τα κόμματα. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Παρετήσεις, παρεξηγήσεις, αλήθειες που δεν είχαν ακουστεί μέχρι τώρα, αλλά και ισχυρούς κλειδονισμούς προκαλούν οι αποφάσεις των Κυριάκο Βελόπουλο, Ζωής Κωνσταντοπούλου και Δημήτρη Νατσιού, οι οποίοι με απολύτως δημοκρατικές διαδικασίες επέλεξαν να τοποθετήσουν επικεφαλής στις λίστες εκλογικών περιφερειών που ευελπιστούν να πάρουν βουλευτικές έδρες, πρόσωπα της απολύτου εμπιστοσύνης, εκαθαρίζοντας όμως τους υποψηφίους που είχαν αναδειχθεί πρώτοι σε σταυρούς κατά την πρόσφατη αναμέτρηση του Μαΐου. Ο Νατσιός ποιος είναι αυτός που έχει τη νίκη. Αυτός να μην βγει ούτε με σφαίρες πουθενά και να εξαφανιστεί, γιατί από ό,τι διάβασα πρόκειται περί ενός ακροδεξιού μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Ο χώρος δηλαδή είναι, θεωρώ, ακροδεξιότατος. Και εγώ όπου υπάρχει ακροδεξιά φεύγω μακριά. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο κρατούμενο, αλλαγές για να ποιος θα εκλεγεί στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, ναι μεν είναι στο χέρι του και στην δικαιοδοσία του κάθε αρχηγού κόμματος, αλλά είναι τεράστιο λάθος να αλλάζουμε στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση από τη μία μέρα, από την 25 Μαΐου στην 21 μέχρι, ναι, να αλλάζουμε τους υποψηφίους, γιατί δεν μας κάνει ο ένας και μας κάνει ο άλλος. Αυτά είναι ηλίθια πράγματα και, παιδιά, μακριά από μένα και από τη δική μου σκέψη. Οι ενέργειες είναι νόμιμες, κάνουν όμως τους πολίτες να διαιρωτώνται εάν είναι ηθικές και προκάλεσαν και οργισμένες αντιδράσεις των υποψηφίων που καρατομήθηκαν, αλλά και ένα κύμα οργής στα social media με χιλιάδες χρήστες να κατηγορούν τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς για υποκρισία, αυταρχισμό και αντιδημοκρατικές διαδικασίες προκειμένου να προωθήσουν ημετέρους και αρεστούς. Είπαμε, δεν είναι άκρος δημοκρατικό. Η δημοκρατία λέει έστω και με δύο ψήφους να είναι μπροστά ο πρώτος, πρέπει στις εκλογές στη λίστα να είναι πρώτος. Από εκεί και πέρα τα κόμματα αυτά ξέρουν ότι... Πρέπει να σκεφτούν καλά και οι πολίτες τι θα ψηφίσουν, δηλαδή, μου λέτε. Προφανώς. Νομίζω ότι όταν γίνονται τα ψηφοδέλτια από την αρχή, προφανώς υπάρχει μια όρημη σκέψη των αρχηγών και για αυτούς που επιλέγουν. Από εκεί και πέρα το τι συμβαίνει μετά και τα λοιπά είναι εσωτερικά των κομμάτων που δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Πιστεύω θα έρθει η ώρα της κρίσης 25 Ιουνίου. Άρα εκεί ο κόσμος θα κρίνει αν έπραξαν σωστά οι αρχηγοί. Σαφώς, βεβαίως, ότι όλοι κρινόμαστε. Και κρίνονται και κρίνεται και ο κόσμος που ψηφίζει. Γι' αυτό θα πρέπει όλα αυτά να τα συνυπολογίσουν και να αποφασίσουν τι θα ψηφίσουν. Πάντως, αν πει το νίκη στη Βουλή, στις αίρες θα έχουμε βουλευτή από τη Χαλκιδική. Κοιτάξτε, αυτά είναι τα παράλογα της ελληνικής δημοκρατίας. Ειλικρινά. Το ζήσαμε αυτό μία φορά με τη Χρυσή Αυγή που μας είχε έρθει βουλευτής από τη Θεσσαλονίκη. Το ζήσαμε και με τον κύριο Λεβέντη που έλεγε ένα χρόνο θα αλλάζουν. Τώρα αυτά δεν αρμόζουν σε μια δημοκρατική χώρα, όπως το δημοκρατικό πολίτευμα το οποίο έχουμε στη χώρα μας, να γίνονται τέτοια, να δημιουργούν τέτοια φαινόμενα. Η απόφαση του Δημήτρη Νατσιού και του Βουλευτηρίου του κορυφαίου εσωκομματικού οργάνου της Νίκης αποφάσισαν να πετάξουν εκτός λίστας τους υποψηφίους που αναδείχθηκαν πρώτοι σε σταυρούς σε τουλάχιστον 8 περιφέρειες και να τους αντικαταστήσουν με αρεστούς. Αυτό προκαλεί ισχυρές αντιδράσεις και απογοήτευση στους φίλους του κόμματος. Πρόκειται για περιφέρειες στις οποίες το κόμμα θεωρεί ότι θα πάρει σίγουρα βουλευτικές έδρες εάν ξεπεράσει το 3%. Το κλίμα για την Νίκη επιβαρύνεται και από την αποκάλυψη της κυρίας Γιάκα πως το περίφημο βουλευτήριον προσπάθησε να την εξαργυρώσει την αντίδρασή της, αντιπροτείνοντας να διοριστεί επιστημονική συνεργάτη στο κόμμα, εάν βέβαια καταφέρει να μπει στη Βουλή. Στις Σέρες ο κύριος Νατσιός επέλεξε πρώτος στη λίστα να μπει ένας υποψήφιος από την Χαλκιδική. Είναι νόμιμο, δεν είναι ηθικό. Θα πεις ο αρχηγός έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά αυτό που γίνεται τώρα προσβάλλει για μένα τους ψηφοφόρους. Όταν εγώ ψηφίζω και στηρίζω κάποιον, εσύ ξαφνικά μου τον απορρίπτεις. Επομένως, εγώ τι ρόλο θα παίξω? Και νομίζω αυτές οι κινήσεις που κάνουν είναι λάθος. Οι ψηφοφόροι της κυρίας Κωνσταντοπούλου ή του κυρίου Νάτσιου μήπως μετακινηθούν προς αλλού. Εδώ στις Σέρες πάντως φαίνεται Χαλκιδική θα. Στις Σέρες ο κύριος Νατσιός επέλεξε ένα γιατρό από τη Χαλκιδική. Όπως. Δηλαδή δεν τον έφυγε ο κύριος Βαρώσης. Αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να είναι Σεραίος κανονικά. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Ο Σεραίος να υποστηρίζει την πόλη του. Ναι, αυτό. Γιατί τώρα θα έχουμε βουλευτεί από τη Χαλκιδική. Τι να κάνουμε.
Ο Κυριάκος Βελόπουλος εκπαραθύρωσε την πρώτη σε Σταυρούς Νίκη Αγιοστρατίδου στο νότιο τομέα της Αθήνας, που αποτελεί τη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της χώρας, προκειμένου να βάλει πρώτο στη λίστα τον επικοινωνιολόγο Σωτήρη Τζούμα, ο οποίος δεν ήταν καν υποψήφιος στην αναμέτρηση του Μαΐου. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που επικεφαλής Ελληνικής Λύσης συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο, καθώς λίγο πριν τις εκλογές του Μαΐου είχε εξορίσει τρεις βουλευτές, τους Αντώνη Μιλωνάκη, Κατερίνη Αλοξοπούλου και Απόστολο Αδέλα, σε άσχετες περιφέρειες από αυτές που είχαν εκλεγεί το 2019 με την υποψία της Αποστασίας. Κοίτα, θεωρώ ότι δεν είναι και αυτό λογικό να γίνεται αυτό που γίνεται. Θεωρώ ότι ο κόσμος με το σταυρό, με το ψήφο του επιλέγει ποιοι πρέπει να είναι και τι να είναι. Αλλά θεωρώ ότι και γίνεται μια σπέκουλα από μεγάλα κόμματα. Ότι επειδή μεγάλα κόμματα βλέπω δεν αλλάζουν τους υποψήφιους, θεωρώ ότι η λογική τους είναι να χτυπήσουμε για αυτή τη διαδικασία τα μικρά κόμματα. Γιατί σίγουρα από αυτή τη διαδικασία τα μικρά κόμματα θα χτυπηθούν. Άρα, δηλαδή, βλέπετε και θεμητό, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο η Ζωή Κωνσταντοπούλου να έχει βάλει το σύντροφό της ενώ δεν ήταν στις προηγούμενες εκλογές. Είπα από την πρώτη ώρα ότι δεν είναι θεμητό. Αλλά παραφέρεται τώρα όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βλέπω δίνουν μεγάλη σημασία στο συγκεκριμένο. Δεν θα έπρεπε να δοθεί, λέτε. Μπορεί και να έπρεπε. Δεν είναι δημοκρατικό, το βλέπουν έτσι, γιατί έχει παρετήσεις, ας πούμε, στον κόμμα. Ναι, αλλά και κάποια στιγμή ο κάθε αργηγός επιλέγει ότι κάποιους ανθρώπους θεωρεί ότι με αυτούς μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο. Καμιά φορά. Ναι, αλλά ο κόσμος δεν τους ήθελε. Αν τους ήθελε ο κόσμος, θα τους ψήφιζε. Ο κόσμος ήθελε και Νέα Δημοκρατία, δηλαδή τι έγινε. Αυτή είναι η δημοκρατία. Ο κόσμος είναι σοφός. Πιο θορυβώδεις οι εξελίξεις στο εσωτερικό της Πλεύσης Ελευθερίας. Ήδη 4 υποψήφιες ανακοίνωσαν μέσω social media την αποχώρησή τους από το κόμμα, καταγγέλλοντας τον υποβιβασμό τους από την πρώτη θέση της λίστας που θεωρούσαν ότι δικαιωματικά τους ανήκει, μιας και συγκέντρωσαν περισσότερους σταυρούς στην αναμέτρηση του Μαΐου. Από την πλευρά της Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστηρίζει πως οι πάντες είχαν ενημερωθεί από τα τέλη Μαΐου για τις αλλαγές που θα επερχόταν στα ψηφοδέλτια. Παράλληλα, σημειώνει πως ο αρχηγός είναι προπονητής της ομάδας και μπορεί κάποιος να τους αφήσει στον πάγκο. Αλίμονο, τόνισε, αν αυτοί επαναστατούσαν. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αποφάσισε να βάλει στα ψηφοδέλτια τόσο τον σύντροφό της όσο και τον γυμναστή της. Μεγάλη αδικία. Τα ακούμε στην τηλεόραση και σηκώνει την τρίχα μας. Πολύ κακός. Έπρεπε αυτοί που βγήκαν. Αφού βγήκε πρώτος, πήρε τώρα. Η άλλη πήρε, λέει, στην Κωνσταντοπούλου 6.500 ψήφ και άλλος πήρε 1.500 και τον βάζει τον κόμενο τώρα πρώτο. Τον κόμενο βάζει πρώτο. Θα τους τιμωρήσει. Πολύ κακός. Όχι. Όμως είναι πρόβατα. Αυτά λοιπόν λένε οι ΣΕΡΕΙ για τις συγκεκριμένες ενέργειες. Να επαναλάβω ότι προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον πρώτο σε ψήφους στις ΣΕΡΕΣ, με το ψηφοδέλτιο του κόμματος Νίκη, τον κύριο Γιάννη Βαρόση, ο οποίος όταν τελικά καταφέραμε και τον βρήκαμε, δήλωσε ότι δεν θέλει να προβεί σε καμία δήλωση. Βεβαίως, θα θέλαμε πάρα πολύ να ξέρουμε τη δικιά του άποψη σχετικά με την αλλαγή. Μπαίνει δεύτερο σε περίπτωση που το κόμμα μπει στη Βουλή, πρώτη προϋπόθεση, και δεύτερη προϋπόθεση εκλέξει βουλευτή στις ΣΕΡΕΣ, τότε δεν θα είναι αυτός που είναι και η επιλογή των ΣΕΡΕΟΝ ψηφοφόρων της Νίκης, τουλάχιστον στη διαδικασία της 21ης Μαΐου βουλευτής, αλλά ο υποψήφιος που επέλεξε τώρα ο κύριος Νατσιός, το Συμβούλιο, δεν ξέρω, κάτι έχουν εκεί, να είναι ένας Χαλκιδικιώτης στις ΣΕΡΕΣ πρώτος. Όπως θυμάστε τι είχε γίνει με τη Χρυσή Αυγή, που τότε είχε εκλεγεί ο κύριος Σιώης και τελικά μετά που έγιναν με εκλογές με λίστα, είχε παραιτηθεί για προσωπικούς λόγους. Για φόρτο εργασίας είχε παραιτηθεί τότε ο κύριος Σιώης, έβαλαν άλλον βουλευτή, τον κύριο Ματθεόπουλο. Λοιπόν, θέλουμε την άποψή του. Το δέχεται, δεν το δέχεται, για ποιο λόγο το δέχεται, γιατί... Ναι, ο ίδιος πρέπει να μας το πει, Δημήτρη, όχι τα συμφραζόμενα, ο ίδιος πρέπει να βγει και να μας πει ναι, είναι καλό, είναι θεμητό και το ένα και το άλλο, και να μας πει για ποιους λόγους είναι καλό και θεμητό. Για να ξέρουν και οι ψηφοφόροι του κόμματος εδώ στις ΣΕΡΕΣ τι ακριβώς γίνεται. Έχουμε βεβαίως, γιατί υπάρχει αντίδραση, τουλάχιστον από την πρώτη σε Σταυρούς προτίμησης στο ψηφοδέλτιο της Λάρισας, η οποία και
Εξέφρασε αμέσως η κυρία Βασιλική Ζιάκα, εξέφρασε αμέσως, μόλις διαπίστωσε τι έχει γίνει, την αντίδρασή της. Και γιατί, για όλο αυτό, γιατί, όπως είπε η συγκεκριμένη κυρία, οι Λαρισιώτες με ψήφισαν, με τίμησαν, ήμουν πρώτη. Για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό. Επίσης, μίλησα νωρίτερα με τον κύριο Νατσιό, του ζήτησα να παρέμβει, είπε ναι, πάρτε με μετά τις 3 την ώρα που του είπα ότι μπορούμε να τον φιλοξενήσουμε και αν τα καταφέρω θα παρέμβω. Μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν τα έχει καταφέρει, παρά το γεγονός ότι όπως με ενημερώνουν οι συνεργάτες μου, προσπάθησαν να επικοινωνήσουν αρκετές φορές μαζί του. Εμείς είμαστε εδώ για να τους φιλοξενήσουμε, για να ακούσουμε τις απόψεις τους και να εξηγήσουν και στους ΕΡΕΟΥς γιατί έχει γίνει όλο αυτό που έχει γίνει. Και στις Σέρες, όπως και σε άλλες περιοχές. Αντιδράσεις υπάρχουν και στο κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, βεβαίως. Βγαίνει η κυρία Κωνσταντοπούλου, δίνει τις δικές εξηγήσεις. Όποιος τις ακούει, πείθεται, δεν ξέρω. Εγώ μόνο θα θέσω ένα θέμα. Θέμα δημοκρατίας θα θέσω εγώ. Ερώτημα κάνω κιόλας. Είναι δημοκρατικό όλο αυτό? Δηλαδή, άλλο να έχουν ψηφίσει οι ψηφοφόροι και άλλος τελικά να γίνεται βουλευτής, αν γίνει. Γιατί είπαμε, προϋπόθεση είναι πρώτα να μπουν στη Βουλή τα κόμματα αυτά. Πόσο θεμητό ή δημοκρατικό και πόσο σεβασμό δείχνει προς τους πολίτες αυτής της χώρας, τους ψηφοφόρους τους, όλη αυτή η διαδικασία, όλο αυτό που γίνεται. Για να αναρωτηθείτε κι εσείς. Για να ρωτηθείτε, να αναρωτηθούμε όλοι. Όλοι να ρωτηθούμε. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Πάμε στη γιορτή κερασιού. Για αυτά είμαστε πάρα πολύ καλοί. Αναστασιά, γιορτή κερασιού. Πέρασαν πάρα πολύ καλά το βράδυ του Σαββάτου στην γιορτή κερασιού που γίνεται κάθε χρόνο και έφαγαν όσοι ήταν εκεί υπέροχα κεράσια. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του. Με τον καθιερωμένο αγιασμό στον αύριο χώρο του Ιερού Παρεκκλησίου της Αγίας Αναστασίας ξεκίνησε και φέτος για 400η χρονιά η γιορτή του περίφημου κερασιού του νόμου Σερών, που δεν είναι άλλο από το κεράσι Αναστασιάς, το χωριό που είναι συμφασμένο με το κεράσι και μάλιστα με το πιο νόστιμο που οι Σεραίοι και όχι μόνο το επιλέγουν για το τραπέζι τους. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός κερασιού με τους παραγωγούς να φέρνουν στους προσκεκλημένους και στην Κριτική Επιτροπή να δοκιμάσουν τα καλύτερα κεράσια της παραγωγής τους. Μια φωτογραφία με την πλακέτα εδώ τώρα. Λόγο. Να είσαι καιρός να κάνεις τα κεράσια σου τόσο όμορφα. Λόγο. Έτσι, να είσαι καλά για το χρόνο. Να είμαστε όλοι καλά. Οι παραγωγοί επενδύουν στην καλλιέργεια του κερασιού, αγαπούν αυτό που κάνουν και ευελπιστούν ότι το κεράσι της Αναστασιάς θα πάρει τη θέση που το αξίζει εάν γίνουν οι κινήσεις που πρέπει ώστε να αναγνωριστεί και έξω από τα στενά σύνορα του νομού μας. Το μυστικό πάντως για να είναι το κεράσι τόσο νόστιμο και τραγανό όσο τα κεράσια της Αναστασιάς φαίνεται πως είναι το υψόμετρο και το έδαφος. Λοιπόν, νομίζω ότι το πρώτο είναι το υψόμετρο, μετά είναι η αγάπη προς τα κεράσια. Εγώ, ας πούμε, να φανταστείτε με ένας άνθρωπος που ήρθα 10 χρόνια πριν και προσπαθώ να ζήσω από αυτό. Οπότε όλος αγώνας είναι αυτό που βλέπετε. Βλέπω πάντως διαφορετικό χρώμα, διαφορετικό μέγεθος. Είναι δηλαδή, έχει πολλών ειδών. Ναι, είναι ποικιλίες διάφορες. Για γλυκό, τραγανό, δηλαδή είναι αμέτρητες οι ποικιλίες. Τι θα
προτείνατε τώρα στους καταναλωτές, τι να αγοράσουν, τι είναι το καλύτερο αυτή την περίοδο? Να πάρουν αναστασιάς και από οποιοδήποτε άλλο μέρος που είναι σε υψόμετρο, τραγανά, τα παραδοσιακά, και έχει πάρα πολλές ποικιλίες για γλυκό, για ό,τι θέλεις. Αυτά εδώ στο χωριό σκεφτήκατε να τα πάτε και σε ένα δεύτερο επίπεδο, με την έννοια του να τα μεταποιήσετε, δηλαδή να μπείτε σε μια διαδικασία να κάνετε ένα συνεταιρισμό για μαρμελάδες, για γλυκό? Κάτι γίνεται, μια προσπάθεια τώρα συζητάνε, δεν ξέρω που θα καταλήξει. Για ένα συνεταιρισμό, δεν ξέρω τι ακριβώς θα είναι. Θα είναι πάντως ένα καλό επόμενο βήμα να μεταποιήσετε, να μένουν τα χρήματα. Ναι, ναι, εννοείται. Και να έρθει κόσμος. Και όπως παλιά ο κάμπος ήταν γεμάτος από κερασίες, να ξαναγεμίσει. Και οι άνθρωποι και οι τσέπες και οι καρδιές, όλα. Είναι νόστιμα, είναι τραγανά. Εγώ 12 χρόνια βοηθάω τον άντρα μου και είμαι ενθουσιασμένη. Παράλληλα κάνω και άλλη δουλειά, αλλά όταν έχουμε τα κεράσια τον βοηθάω. Είναι πεντανόστιμο. Είναι αναγνωρισμένα από τους αίρεους, δηλαδή με το που τα ακούω ότι είναι Αναστασιά στα γόνατα. Ναι, είναι το περίφημο κεράσια Αναστασιά. Οπότε έχετε το brand name για τον ομό, πρέπει να το βγάλετε και λίγο παρά έξω. Ναι, πρέπει να κάνουν προσπάθειες όλοι για να, και εκτός νομού. Τα κεράσια μας να γίνουν γνωστά. Ασχολείται πολλοί κόσμος με αυτό το, με το κεράσιο? Αρκετοί, αρκετοί. Ναι, είναι λίγοι. Όπως και εγώ, είναι λίγοι νέοι. Αλλά πρέπει, πρέπει. Και νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν. Αφήνει δηλαδή, μπορεί να επενδύσει κάποιος σε αυτό το κομμάτι? Ναι, βεβαίως, όρεξη να υπάρχει. Ο κύριος Θανάσης είναι παραγωγός κερασιού για πάνω από 40 χρόνια. Θυμάται, όπως δηλώνει ο ίδιος, πως ακόμη και ο πατέρας του καλλιεργούσε κεράσια. Το μυστικό για τον ίδιο είναι η αγάπη που βάζουν στη δουλειά τους. Ο κύριος Θανάσης είναι βετεράνος στο διαγωνισμό, καθώς έχει κερδίσει 6 φορές. Θέλει πυρηπής, νεράκι, από όλα κεράντισμα. Και αυτό... αγάπη πολύ θέλει. Ράντισμα θέλει πρώτον. Και περιποίησε και το νεράκι να βάζουμε. Εσείς πόσα χρόνια είστε κερασοπαραγωγός? Εμείς 40 χρόνια είναι πως άρχισαμε τη γιορτή κερασιού να κάνουμε. Εσείς πόσα χρόνια κάνετε, παράγετε κεράσια? Εμείς περίπου 40 και 50 χρόνια κεράσιμο βάζουμε. Έβαζε και εμείς μετά άρχισαμε να βάζουμε. Και πήραμε και οι 6 φορές το... Τα καταφέρατε, το πήρατε, ναι. Το πρώτο. Ναι. Είστε περήφανος για τα κεράσια σας? Αλήμ, πολύ περήφανος. Αλήμ. Αναστασιά, βγάζετε καλύτερα κεράσια. Ο Δήμαρχος Νέας Ζύχνης αποκάλυψε πως ετοιμάζεται μία μελέτη με τη συνδρομή του κυρίου Καμπούρη, ο οποίος είναι κάτοικος Αναστασιάς και αφορά στη δημιουργία ενός διαλογητηρίου. Ο κύριος Μπόζης υπογράμμισε πως το κεράσι Αναστασιάς και το κεράσι Γαζόρου είναι προϊόν που διαφημίζει το Δήμο Νέας Ζύχνης. Ένα διαλογητήριο συσκευαστήριο, έτσι ώστε να μπορεί ο παραγωγός να έχει ένα σημείο στο οποίο θα συγκεντρώνεται το προϊόν, θα πουλέται μαζικά και θα μπορέσει να βρει αγορές οι οποίες δεν θα είναι εδώ στις κοντινές αγορές μόνο του, του νομού μας. Να μπορούν μαζικά να απευθυνθούν σε μεγαλύτερο... Έτσι ακριβώς, όπως υπάρχουν και άλλα τέτοια παραδείγματα και στην Ελλάδα. Ήδη ξεκινάμε αυτή την προσπάθεια, ήταν κάτι το οποίο το ζητούσε εδώ η περιοχή μας, ήδη από τον κύριο Καμπούρη, ο οποίος είναι γέννημα θρέμα εδώ της Αναστασιάς, είναι από τους ιδρυτές αυτής της εκδήλωσης, η οποία σήμερα εδώ απολαμβάνουμε εμείς μετά από 40 χρόνια, και σήμερα του μας δίνεται η ευκαιρία μέσα από την εταιρεία να μιλήσουμε και για ένα συσκευαστήριο διαλογητήριο ποροφόρο δέντρων, αλλά κυρίως του κεράσι. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν και υποψήφοι βουλευτές, οι οποίοι συνεχάρισαν τους κερασοπαραγωγούς για την ποιότητα των κερασιών τους, ενώ εκεί βρέθηκε και ο αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Πυρόπουλος, ο οποίος ήταν συνδιοργανωτής της εκδήλωσης και του γλεντιού που ακολούθησε, καθώς οι κάτοικοι παρά τον βροχερό καιρό δεν το έβαλαν κάτω και διασκέδασαν με καλή μουσική και χορό. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, λίγο μας τα χάλασε η βροχή, αλλά δεν πειράζει, συνεχίζουμε κανονικά. Οι άνθρωποι εδώ δίνουν μεγάλο αγώνα και θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο που πραγματικά είναι όλα καλά οργανωμένα. Ελπίζω και εύχομαι να σταματήσει η βροχή και να προχωρήσουν κανονικά όλα. Εσείς θα δοκιμάσετε κεράσια? Κοιτάξτε, θα είμαι μέλος της Κριτικής Επιτροπής, οπότε δεν γίνεται να μην το δοκιμάσω. Αλλά έχετε από πέρσι, ήδη οπτικά έχω καταλήξει, να ξέρετε. Θέλει και γεύση όμως. Είναι το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα. Να ξέρετε κάτι, ότι πραγματικά εδώ γίνεται σπουδαία δουλειά και όποιος δεν έχει δοκιμάσει δεν ξέρει. Οπότε καλά είναι όλοι, τους καλό να έρθουν, όχι μόνο την ημέρα αυτή, αλλά και τις άλλες ημέρες, γιατί είναι όμορφος τόπος και αξίζει τον κόπο να το στηρίξουν. Πρέπει να γίνει και κάτι για να γίνει brand name και να λέμε κεράσια Αναστασιάς και να είναι το καλύτερο και να το... Θέλει δουλειά πολύ
και θέλει να στηρίξουμε τον τόπο μας, και όταν λέμε να στηρίξουμε τον τόπο μας και τα προϊόντα μας και τους ανθρώπους μας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχει δουλειά πολύ. Εδώ όμως υπάρχει καλή προσπάθεια και αυτή πραγματικά εγώ θα τη βοηθήσω. Χθες τα καταφέραμε, σήμερα πάλι θα τα καταφέρουμε, όπως βλέπω, θα τα καταφέρουμε μέσα και στο παραπέντε, θα κάνουμε τη γιορτή μας. Εύχομαι να περάσουμε όλοι καλά και οι παραγωγοί μας να έχουν καλές παραγωγές, να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ποσότητα, τη μεγάλη ποσότητα που μας έχουν προσφέρει για να γίνει η γιορτή κερασιού, γιατί χωρίς αυτούς δεν ξεκινάει η γιορτή κερασιού. Και θα καλούμε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο να έρχεται εδώ πέρα να περνάμε υπέροχα. Θα δείτε και εσείς. Τα τιμά τα κεράσια σας, όπου τα βρίσκετε. Και να τιμάτε τα κεράσια σας, ακριβώς. Γιατί είναι ιδιαίτερα τα κεράσια, είναι κεράσια από ημερινό μέρος, το οποίο σημαίνει ότι είναι πιο γευστικά με την έννοια του υψομέτρου, να το πούμε έτσι. Δηλαδή είναι το ξηρό κλίμα που μας διακατέχει εδώ πέρα πάνω στην Ασασιά και έχει διαφορά το κεράσι μας, έτσι. Σχολείο των Σερών, όπου τα παιδιά με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους πάντοτε βέβαια συμμετέχουν σε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα εκτροφής με τα ξοσκόλικα. Πήραν μέρος και στο μαθητών επιχειρήν και στην περσινή Σερέξπο τα είδαμε τα παιδιά με τους δασκάλους τους. Είναι κάτι το οποίο χαίρονται και μαθαίνουν πολλά πράγματα. Θα δούμε το σχετικό ρεπορτάζ, είναι εκτενές. Εγώ θα σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 9 παρά 20 με αναλυτική όλη την επικαιρότητα τη σημερινή. Καλώς απόγευμα από μένα. Όταν από την εκπαίδευση ο δάσκαλος έχει αποφασίσει να μεταπηδήσει στην παιδεία, γίνονται θαύματα. Και ένα τέτοιο συντελείται τους εαρινούς και θερινούς μήνες στο 12ο Δημοτικό Σχολείο των Σέρων, όπου οι δάσκαλοι, με αφορμή το μάθημα της ιστορίας της 5ης Δημοτικού και συγκεκριμένα την 3η Ενότητα, το Βυζαντινό Κράτος, μια δύναμη που μεγαλώνει, όπου αναφέρεται η εισαγωγή της εκτροφής του μεταξοσκόλικα από την Κίνα, αποφάσισαν από τη θεωρία να περάσουν στην πράξη. Έτσι το 12ο Δημοτικό είναι το μοναδικό που οι μαθητές του προχωρούν σε εκτροφή μεταξοσκόλικα. Κάθε Μάιο παίρνουμε τους μεταξοσκόλικες και μας τα φέρνουν στο σχολείο. Ναι. Έτσι οι δάσκαλοι μας τα μοιράζουν όσοι θέλουν και μετά αρχίζει η διαδικασία. Η διαδικασία της εκτροφής του μεταξοσκόλικα. Κάτι που δεν το γνωρίζουν πολλοί άνθρωποι είναι ότι όταν κάνει το κουκούλι του μεταξοσκόλικα και βγαίνει και γίνεται πεταλούδα, κάνει 500 αυγά. Οπότε είναι πολλά για έναν μεταξοσκόλικα. Θα γίνει η πεταλούδα μέσα στο κουκούλι του και θα μετά χέρια του και τα πόδια του θα ανοίξει μια τρύπα και θα φύγει. Θα σπάσει δηλαδή το κουκούλι και θα γίνει, ναι, πεταλούδα. Και πριν να γίνει το κουκούλι, δείξε μας πώς είναι. Δείξε το. Αυτό. Είναι δηλαδή αυτό που βλέπουμε, το άσπρο μεταξύ. Στην αρχή είναι πολύ μικρό σαν σποράκι, ναι, και αρχίζει και μεγαλώνει. Εσείς το βλέπετε δηλαδή σταδιακά στα μάτια σας, κάθε μέρα να μεγαλώνει αυτό. Ναι. Κάθε πρωί μπορεί να κάνει και ένα κουκούλι. Κάθε πρωί μπορεί να κάνει και ένα κουκούλι. Όχι, αν είναι μεγάλο. Αν είναι μεγάλο. Ένα σποράκι κάνει ένα κουκούλι. Ναι, μόνο ένα. Το παίρνουμε από μικρό-μικρό σαν ένα μικρό μαυράκι, σαν σποράκι. Και σιγά-σιγά το εκτρέφουμε με φύλλα μουριάς. Αυτό σιγά-σιγά μεγαλώνει και κάνει το κουκούλι του στο τέλος. Οι μικροί μαθητές που εκτρέφουν μεταξοσκόλικες μαθαίνουν για τον κύκλο της ζωής του συγκεκριμένου ζώου, το οποίο γεννιέται και μέσα σε 35 μέρες πεθαίνει. Όλη αυτή η διαδικασία γίνεται μπροστά στα μάτια των παιδιών, τα οποία καθημερινά ταΐζουν και προσέχουν τους μεταξοσκόλικες. Ναι, εγώ λίγο αγχωνόμουν αν θα βγούνε, αλλά μόνο μια φορά που είχε βγει και είχε πάει πάνω στο παντελόνι μου, αλλά μετά κατά τα άλλα καθόντουσαν εδώ πέρα. Δεν τσιμπάνε, Όχι, δεν τσιμπάνε, αλλά τα πόδια τους είναι, ειδικά όταν μεγαλώσουν, είναι λίγο αιχμηρά για να μπορούν να σκαρφαλώνουν, αλλά κατά τα άλλα δεν τσιμπάνε. Φέτος αποφάσισα να τα αφήσω να γίνουν πεταλούδες και μετά αυτά, όταν γίνονται πεταλούδες, ζευγαρώνουν, κάνουν τα αυγά τους και πεθαίνουν. Αυτός είναι ο κύκλος ζωής τους, δηλαδή δεν... Και είναι δύσκολο να πετάξουν
επειδή είναι πολύ βαριά, ας πούμε. Και τα φτερά τους είναι μικρά σχέση με το μέγεθος. Άρα έχει συγκεκριμένο κύκλο ζωής ο μεταξωσκόλικος. Ναι. Είναι αυτές οι 35 μέρες. Ναι, 35 μπορεί να είναι παραπάνω ή λιγότερο αναλόγως πόσο τρώνε. Το έβαλα μέσα σε ένα κουτί. Ναι, πιο μικρό από αυτό ή σε αυτό. Σε αυτό. Σε αυτό από την αρχή. Ναι. Ναι, και μέσα έβαζα μόνο φυλαμουριάς, ναι. Επειδή δεν τρώνε κάτι άλλο. Και σιγά σιγά έτρεχαν. Και έτσι σιγά σιγά άρχισαν να κάνουν και το κουκούλι τους. Οπότε σιγά σιγά εσύ τα βλέπεις αυτά να μεγαλώνουν. Ναι. Και να κάνουν κουκούλι είναι αυτό το άσπρο. Για δείξε μας ποιο είναι το κουκούλι τους. Αυτό εδώ. Είναι το άσπρο αυτό δηλαδή που βλέπουμε, ναι, εδώ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το κουκούλι το οποίο γίνεται μέσα σε έναν χρόνο. Mm-hmm. Δηλαδή από 15 μέρες ως 30. Ναι, περίπου. Τρώνε δηλαδή αυτοί, εσείς τους ενοχλείτε, πώς γίνεται? Απλώς τους ανοίγουμε να δούμε αν ξέρω εγώ χρειάζεται να βάλουμε και άλλα φύλλα, ναι. Τους καθαρίζουμε και βλέπουμε πότε θα μεγαλώσουν. Εκτός από τα σπίτια και οι διάδρομοι του σχολείου, ένα ολόκληρο μήνα είναι γεμάτη με κουτιά όπου μέσα βρίσκονται μεταξωσκόλικες. Το εκτροφείο με τους μεταξωσκόλικες που δημιουργήθηκε στο σχολείο ήταν με πρωτοβουλία των δασκάλων. Στόχος της όλης δράσης είναι να περάσει στους μαθητές το μήνυμα της φροντίδας των μικρών ζώων αλλά και της φροντίδας του φυσικού περιβάλλοντος. Είναι έτσι μεταξωσκόλικες όταν τρώει μεγαλώνει. Και γίνεται έτσι. Και μετά γίνεται ένα άσπρο κουκούλι. Άρα δηλαδή το ημιδιαφανές είναι ακόμη ο μεταξωσκόλικας μέσα. Και το φτιάχνει. Και αυτό πόσες μέρες θέλει για να γίνει κουκούλι? Περίπου στις 3-4 μέρες. Άρα δηλαδή εσείς το βλέπετε μέσα το σκουλικάκι, το μεταξωσκόλικο, ναι. Όπως κάνει το κουκούλι. Ναι, το βλέπουμε. Το έχεις αγωνία μέχρι να γίνει κουκούλι? Ναι. Κάθε πρωί δηλαδή πας και το βλέπεις? Ναι, για να δω κιόλας αν χρειάζεται φύλλα. Για να πάω να το πάρω. Τρώνε πολύ μεταξωσκόλικες? Ναι, τρώνε. Και κιόλας δεν τρώνε και ξερά φύλλα, άμα ξεραίνουν. Πρέπει να τους βάζεις φρέσκα. Θέλουν μόνο χλωρά φύλλα? Ναι. Και είδα ότι έχεις τρύπες πάνω από το κουτί σου. Για ποιο λόγο? Για να παίρνουν καθαρό αέρα. Για το οξυγόνο. Η μαμά σου τι λέει που βλέπει τους μεταξωσκόλικες στο σπίτι? Λίγο αγχώνεται, μην βγουν από το κουτί, αλλά δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν, είναι ήσυχα. Ναι, ναι, πρέπει να του αλλάζουμε τακτικά τα φύλλα και να καθαρίσουμε το κουτί. Και πρέπει να τους, στο τέλος, όταν έχουν μεγαλώσει αρκετά, πρέπει να τους βάζουμε και ξύλα για να μπορέσουν να κάνουν το κουκούλι. Αλλά αρκετά συχνά είναι να το κάνουν και στις γωνίες. Μάθατε πολλά πράγματα που δεν ξέρατε. Ναι, μάθαμε αρκετά. Οι μεταξωσκόλικες στρέφονται μόνο με φύλλα μουριάς. Θα μεγαλώσουν αρκετά, φτάνοντας ακόμη και τα 7 εκατοστά ο καθένας. Μέσα σε 15 ημέρες τα αυγά έχουν κολλαφθεί και οι κάμπιες σιγά σιγά αναπτύσσονται. Θα χρειαστούν άλλες 15 μέρες για να μπορέσει ο κάθε μεταξωσκόλικας να πλέξει το κουκούλι, όπου μετά θα βγει μέσα από αυτό η πεταλούδα, η οποία θα κάνει 500 αυγά και θα ζήσει για μερικές μέρες ακόμη τουλάχιστον. Ωραία είναι, είναι λίγο δύσκολο να βγάλουμε τα κακάκια τους, αλλά είναι πολύ ωραία. Ξέρεις ότι και τα κακάκια αυτά μετά μπορούν να γίνουν λίπασμα? Ναι, το ξέρω. Άρα μετά αυτό θα είναι χρήσιμο? Ναι, είναι πολύ χρήσιμο. Θα το δώσεις τη μαμά μετά για να το βάλεις στα λουλούδια? Ναι, της το δίνω και τα βάζεις στα λουλούδια. Τα φυλλαράκια μόνη τα μάζεψες? Τα φυλλαράκια τα μαζεύω ή από το σχολείο ή από το μαγαζί του μπαμπά μου και τα δίνω στους μεταξωσκόλικες για να τρώνε πολύ και να έχουν αυτό το αποτέλεσμα. Μου έχουν μείνει κάθε μεσημέρι να πηγαίνω να μαζεύω τα φύλλα μετά το σχολείο, να δίνω τις ακαθαρσίες στη μαμά μου για να τα ρίχνει στις γλάστρες που έχουμε στο μπαλκόνι. Μου έχει μείνει επίσης που τους βάζω τραγούδια το μεσημέρι για να χαλαρώνουν, η αλήθεια είναι. Και μερικές φορές κάθομαι και τους μιλάω. Οπότε έχετε μια επαφή άλλη με τους μεταξωσκόλικους. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε δεθεί πάρα πολύ μετά. Βλέπεις ότι μιλώντας με τους μεταξωσκόλικες κάνουν καλύτερη δουλειά, αποδίδει? Ναι, η αλήθεια είναι χαλαρώνουν, ναι. Αλλά εντάξει, δεν υπάρχει και μεγάλη διαφορά. Είναι ένα σκουλίκι το οποίο θέλει ησυχία, θέλει σκοτάδι, θέλει δροσιά? Δεν έχουν θέμα, αλλά καλύτερα θα ήταν να είναι μέσα στο σπίτι, γιατί εγώ μια φορά που τα είχα αφήσει έξω μου τα έφαγαν τα μυρμήγκια. Οι μαθητές έμαθαν για τον κύκλο της ζωής του μεταξωσκόλικα και την παραγωγή του μεταξιού. Ενθουσιάστηκαν που πήραν στο σπίτι τους μεταξωσκόλικες και ασχολήθηκαν με κάτι ενδιαφέρον και δημιουργικό. Πολύ σημαντικό επίσης ότι δούλεψαν ομαδικά και συνεργάστηκαν μεταξύ τους. Είχα πάρα πολύ μεγάλη αγωνία για να μεγαλώσουν και πρώτη φορά
αυτά τα κουκούλια και ένιωσα συναρπαστικά συναισθήματα. Είδες δηλαδή τη ζωή όλη, ε! Ναι. Είναι ωραίο να το κάνουν και σε άλλα σχολεία, μάθατε πολλά πράγματα. Δεν μάθαμε πάρα πολλά πράγματα εμείς, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Άρα δηλαδή κάθε χρόνο που ασχολείστε με αυτό μαθαίνετε και περισσότερα. Ναι, μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα για τα κουκούλια και για τους μεταξικόλικες και μπορούμε να τα μεγαλώσουμε έτσι και πιο εύκολα. Άρα μάθατε ότι ξεκίνησαν από την Κίνα, πώς φτάσαν στην Ελλάδα, τα μάθαμε όλα αυτά. Όχι, η πρώτη φορά τώρα. Ωραία, οπότε εσείς τώρα είναι η πρώτη φορά που μαθαίνετε πώς να τους εκτρέφετε. Σας δίνουν δηλαδή δάσκαλοι εδώ τα σποράκια. Ναι, μας δίνουν τα σποράκια και τα μεγαλώνουμε εμείς μόνοι μας με φύλλα. Πάμε, σκαρφαλώνουμε σε δέντρα για να τα πάρουμε τα φύλλα και αυτό. Ο μπαμπάς, η μαμά στο σπίτι τι λένε? Δεν ασχολούνται καθόλου. Καθόλου, τα αφήνω σε σένα πάνω σου. Ναι. Γιατί αυτό θέλει να είσαι και υπεύθυνο. Ναι, ξέρω. Άρα εσύ έχεις όλη την ευθύνη τώρα για αυτούς για να είναι. Ναι, όλα μόνος μου τα έκανα. Οι μικροί σιροτρόφοι μπορεί την ιδέα του μεταξοσκόλικα να την εκμεταλλευτούν και επιχειρηματικά, καθώς το κουκούλι του μεταξοσκόλικα θεωρείται φάρμακο για τις ρητίδες. Εάν το κουκούλι το βουτήξει κάποιος σε βραστό νερό, το αφήσει για 5 λεπτά και μετά το βάλει στο πρόσωπό του, θα δει τις ρητίδες του να σβήνονται σταδιακά. Την γνώση αυτή οι μικροί μαθητές δεν την κρατούν για τον εαυτό τους, αλλά την μεταδίδουν σε όποιον τους ρωτήσει, καθώς εμφανίζονται τόσο στη ΣΕΡΕΞΠΟ όσο και στο μαθητών επιχειρήν. Κουκούλι μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμο για μια γυναίκα, γιατί αυτό μας βοηθάει στο να κάνουμε σε μια απαλή απολέψη στο πρόσωπο, να φεύγουν οι κοιλίδες από το πρόσωπο και να μένει όμως και η απαραίτητη υγρασία στο πρόσωπο. Άρα δηλαδή σβήνει τις ρητίδες, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Το έχετε επιχείρηση εσείς τώρα. Ναι, ναι, έχουμε στήσει καλό πράγμα, ναι. Άρα όταν μεγαλώσετε μπορείτε να το κάνετε και επιχειρηματικά. Ναι, πολύ πιθανόν. Έχετε μάθει πάρα πολλά πράγματα γύρω από αυτό. Ναι, έχουμε μάθει πάρα πολλά πράγματα. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό το πράγμα που κάνουμε εδώ πέρα στο σχολείο μας και νομίζω ότι είναι το μοναδικό σχολείο στις Σέρες που κάνει κάτι τέτοιο. Τη μαμά για τις ρητίδες της έδειξε στο μυστικό. Ναι, της το έχω δείξει. Έχω πει και στις δασκάλες μου κιόλας, ναι, αγγλικά που κάνω και της έχω δώσει και κουκούλια. Και το δοκιμάσανε, ακούσανε. Το δοκιμάσανε, ναι, τους άρεσε πάρα πολύ και η αίσθηση που αφήνει μετά στο πρόσωπο. Το απολαύσαμε. Το βάζουμε πρώτα σε βραστό νερό για περίπου 5 λεπτά με 10 και στη συνέχεια το παίρνουμε και το κάνουμε peeling στο πρόσωπο. Αυτό βοηθάει στη λιπαρότητα, στο να αποφεύγουν τους σπόρους και είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Και είναι, η μαμά μου, ας πούμε, το χρησιμοποιεί πάρα πολύ και ναι, είναι μια πολύ καλή λύση, ας πούμε, αντί να βάλεις συντηρητικά και τέτοια στο πρόσωπό σου. Οι μικροί μαθητές είναι και πάρα πολύ καλοί επιχειρηματίες, αφού με τα κουκούλια του μεταξοσκόλικα πραγματοποιούν και έργα τέχνης, με αυτά τα οποία πολλούν στον κόσμο έχουν καταφέρει να αγοράσουν για το σχολείο τους όλους τους προτζέκτορες. Πίνακες, κοσμήματα, διάφορα άλλα, στις ΣΕΡΕΞΠΟ που είχαμε και κάτι σαν μαγνητάκια, ναι. Και γενικώς εγώ τα θαυμάζω αυτά, μου αρέσουν πάρα πολύ. Βάζετε όλη την τέχνη σας εδώ, όλα τα παιδιά? Ναι, ναι, ναι. Όλο αυτό είναι μια διαδικασία, δηλαδή τα κοσμήματα που βλέπουμε το κάνετε όλοι μαζί? Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολύ ωραία αίσθηση αυτή, καθώς και στις ΣΕΡΕΞΠΟ που ήμασταν, ήμασταν όλοι μαζί, εξηγούσαμε στον κόσμο την ιστορία του μεταξοσκόλικα και εγώ ένιωθα πολύ ωραία εκείνη. Περήφανος είσαι εσύ που το κάνεις? Ναι, 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 τώρα, περήφανος για το σχολείο μου, ναι. Γιατί είμαστε το μοναδικό σχολείο που ήταν στη ΣΕΡΕΞΠΟ και αυτό ήταν μεγάλη τιμή για μένα που συμμετείχα και στο περίπτερο εκεί που είχαμε. Εκπροσωπούσατε και το σχολείο και την πρωτοβάθμια. Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και εγώ ήμουν στο περίπτερο όπως ήταν και ο Στράτος και εγώ έλεγα, πουλούσαμε, του λέγαμε και το peeling και αυτά. Τι θες να ξέρει ο κόσμος που δεν το ξέρει για τους μεταξοσκόλικες, κάτι το οποίο εσείς το μάθατε εδώ που επίσης δεν το ξέρατε? Ότι τα κουκούλια ανάλογα με την τροφή που τρώνε μεταξοσκόλικες αλλάζουν και χρώμα, ας πούμε υπάρχουν και κίτρινα και άλλα χρώματα. Δεν τρώνε μόνο φύλλαμουριά? Τρώνε φύλλαμουριά, είναι ανάλογα με τα φύλλα. Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά αλλάζουν, το κουκούλι δεν είναι άσπρο, είναι και κίτρινο.